Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε στο Silver Jubilee Park, εδώ στο Northwest 9, από όπου θα παρακολουθήσουμε μαζί τον τελικό του Challenge Cup μεταξύ της Τρυπημένης και της Νέας Σαλαμίνας. Δύο ομάδες του Παραγιακού μας πρωταθλήματος που έχουν φτάσει μέχρι τον τελικό, αποκλείοντας τις ομάδες του άλλων League της Αγγλίας. Είναι μεγάλη τιμή ασφαλώς για τις δύο παραγιακές μας ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον τελικό του Challenge Cup. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά αυτό αποδεικνύει πραγματικά το κύρος που έχει το παραγιακό μας ποδόσφαιρο, μια και οι δύο μας παραγιακές ομάδες βρίσκονται στον τελικό. Σήμερα είναι Κυριακή, 3 του Μάη του 2015. Και από όπως είπαμε προηγουμένως, θα παρακολουθήσουμε μαζί τις δύο καταπληκτικές αυτές ομάδες. Ο καιρός μας λίγο βροχερός. Θα έλεγα ότι έχουμε γύρω στους 100 φιλάθλους και των δύο ομάδων που ήρθαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Το Hellenic TV, όπως σας είχε υποσχεθεί και στο προηγούμενο παιχνίδι, βρίσκεται κοντά στο παραγιακό μας ποδόσφαιρο, αυτό που θα πράττουμε κάθε χρόνο, μια και το παραγιακό μας ποδόσφαιρο είναι αυτό που αντανακλά στην παροικία ολόκληρη. Οι δύο ομάδες μπήκαν στο αγωνιστικό χώρο και έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή την Σαλαμίνα με το νούμερο 10 στην πλάτη, και αυτός είναι ο Μεχμέτ να κάνει την επίθεσή του και να κερδίζει η Σαλαμίνα ένα πλάγιο. Μάλλον ο διαιτητής έχει άλλη γνώμη, ο κύριος Φίλιπ Μάιλς, ο οποίος δείχνει ότι το φάουλ, το αράουτ είναι για την ομάδα της Τρυπημένης. Έτοιμοι να το εκτελέσουν εκεί της Τρυπημένης. Εκτελείται και η μπάλα πάει απευθείας out, οπότε έχουμε επανάληψη με την Σαλαμίνα να εκτελεί αυτό το πλάγιο. Εκτελείται στο χώρο του κέντρου για την ομάδα της Τρυπημένης. Εκεί κόβεται από τη Νέα Σαλαμίνα. Θα είναι από την άλλη μεριά, με το νούμερο 11 στην πλάτη. Και αυτός είναι ο Καρακούι. Έτοιμο να βγάλει κάποια σέντρα. Έτοιμο να βγάλει τη σέντρα. Θα βγάλει τη σέντρα, τη βγάζει. Διώχνεται όπως από την ομάδα της Τρυπημένης. Όχι όπως. Κοντρολάρουν καλά την μπάλα και είναι έτοιμοι να δώσουν συνέχεια. Επέμενε η Σαλαμίνα. Και η μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Επέμενε εκεί η Νέα Σαλαμίνα μαζί με τον Μόιρ. Ένας πάρα πολύ δυνατός παίχτης. Πλάγιο για την ομάδα της Τρυπημένης, ενώ διανύουμε το 4ο λεπτό του πρώτου μέρους, στο 0-0, οι δύο ομάδες. Και όπως αναφέραμε, μια μεγάλη τιμή για την παροικία μας που βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το γήπεδο για να παρακολουθήσουμε μαζί τον τελικό του Challenge Cup. Δύο ομάδες οι οποίες μας έχουν δώσει αρκετές συγκινήσεις στο παροικιακό μας ποδόσφαιρο. Δύο από τις καλύτερες ομάδες. Σαλαμίνα με τον Μεχμέτ, έτοιμο να βγάλει κάποια σέντρα, βγάζει. Εκεί για την Σαλαμίνα όμως, άτσαλα, οι ποδοσφαιριστές της Σαλαμίνας προσπαθούν να διώξουν την μπάλα και έχουμε παρολίγο να είχαμε αυτογκόλ. Παρολίγο να είχαμε αυτογκόλ από την ομάδα της Τρυπημένης σε μια επίθεση της Νέας Σαλαμίνας. Η μπάλα προσέκρουσε πάνω στα ποδάρια των αμυντικών της Τρυπημένης, πήγε στην τελική φάση στο δοκάρι και κατέληξε πίσω στα χέρια του Μάικλ του Καλή. Μάικλ Καλή, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια αγωνιζόταν σαν τερματοφύλακα στη Νέα Σαλαμίνα. Έχουμε τώρα για την ομάδα της Τρυπημένης να κρατά την μπάλα και να τη διώχνει προς τα πίσω. Η μπάλα από τα αριστερά πάει να πάρει την μπάλα εκεί με το νούμερο 11, εκείνο ο Κόξ. Τη χάσει ο Στίβ, κρατάει στο χώρο του κέντρου, ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, Κολομβία, ο οποίος είναι ο άξονας της Νέας Σαλαμίνας για κάθε επιθέσεις. Η Νέα Σαλαμίνα ξανά στην επίθεση. Έτοιμος εκεί ο Μάριο να βγάλει κάποια σέντρα. Θα τη βγάλει την σέντρα, διώχνεται όπως από την πλευρά. Έρχεται ξανά με το Στίβ να κρατάει την μπάλα και να δίνει προς τα αριστερά. Ωραίες μπαλιές ανταλλάζουν τη Σαλαμίνα. Για να δούμε, πάει μέσα και ετοιμάζει ξανά ο Κάλι με ωραία πόδια. Αποκρούει την μπάλα. Είναι η δεύτερη φάση για τη Νέα Σαλαμίνα στα πρώτα δύο λεπτά. Και έχουμε δύο καλές ευκαιρίες για τη Σαλαμίνα, αλλά δύο καλές αποκρούσεις και από τον τερματοφύλακα τον Καλί. Ο οποίος, όπως είπα προηγουμένως, ο Μάικ Κάλι αγωνιζόταν για χρόνια στη Νέα Σαλαμίνα σαν βασικός τερματοφύλακας.
βλέπει την ομάδα του, την ομάδα ασφαλώς που αγάπησε για τόσα χρόνια, να αγωνίζεται εναντίον του σήμερα. Και ασφαλώς ο σεβασμός που νιώθει και αυτός και η Σαλαμινέ είναι αρκετά μεγάλος. Για τη νέα Σαλαμινέ η μπάλα, στο χώρο του κέντρου και πάλι. Πάει και ο Μάριο να πάρει την μπάλα. Θα τη χάσει, την κερδίζει με δεύτερη και βγάζει ένα ωραίο γκολ για τη νέα Σαλαμίνα. Είναι ο Μάριο Τζορτσίου. Ακριβώς το 5ο λεπτό του πρώτου μέρους η Σαλαμίνα προηγείται με ένα 0. Ήταν ένα επιθετικό πεντάλεπτο για την ομάδα της Σαλαμίνας και καρποφόρησε σε αυτή την φάση με τον Μάριο τον Γεωργίου. Ωραιότατα να στέλνει την μπάλα πάνω από, πάνω από τον τερματοφύλακα, να τον κρεμάζει που λέμε στην αθλητική γλώσσα και να στέλνει την μπάλα στο πλεκτό για να κάνουμε το 1-0 για τη νέα Σαλαμίνα στο 5ο λεπτό. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι στη συνέχεια. Πάρα πολύ γρήγορο το τέρμα για τη νέα Σαλαμίνα, για να μην έχουμε και τίποτα. Πολλές φορές έχουμε δει γρήγορα τέρματα να αλλάζουν τη ροή του παιχνιδιού. Αν συνεχίσει η Σαλαμίνα με τον ρυθμό που πάει, τότε θα έχουμε ένα καλό παιχνίδι για την ομάδα της Σαλαμίνας. Και βγάζουμε μια σέντρα ξανά για την Σαλαμίνα. Διώχνεται όπως όπως από την άμυνα της τρυπημένης, που σε αυτές τις φάσεις έχει αδρανήσει, θα έλεγα, στις επιθέσεις που δέχτηκε. Για δούμε ξανά με την Σαλαμίνα, με τον Ράιαν από τα αριστερά να βγάζει κάποιες μπαλιές. Πάει ξανά στο Μάριο Τζορτσίου, κοντρολάει ωραιότατα και από τα αριστερά προσπαθεί να ξεφύγει. Θα ξεφύγει, ξεφεύγει ωραία, παίρνει την μπαλά και φτάνει προς τον χώρο όπου μια κόντρα γίνεται και η μπάλα φεύγει η κόρνερ για την νέα Σαλαμίνα. Ο διαιτής, ο κύριος Φίλιπ Μάιλς, ζητάει μια δεύτερη μπάλα αφού η μπάλα έχει ξεφύγει από το περιτύχισμα και πήγε προς το πάρκο εδώ στο NW9, στο Kingsbury. Ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Βέβαια είναι AstroTurf, γι' αυτό δίνει το δικαίωμα στις δύο ομάδες, χωρίς να υπάρχει γήπεδο λασπωμένο ή με νερά μέσα, να παίζουν ένα καλό παιχνίδι. Σαλαμίνα με τον Steve Valencia να εκτελεί ένα corner. Εκτελείται, η μπάλα διώχνεται όπως όπως από την τρυπημένη. Ξανά στο χώρο του κέντρου η μπάλα. Με τον Ryan. Έχουμε όμως ξανά την τρυπημένη να βγάζει μια ωραία, αλλά εκεί κόβεται με τον Lawrence. Ο Λίο βγάζει προς τον Μάριο τον Τζορτσίου και αυτό στο Ράιαν. Ράιαν ξανά στο Λίο. Ο Λίο από τα αριστερά διώχνει. Βγάζει στο Μέχμετ. Μέχμετ ξαναδίνει πίσω στο Λίο. Ένα, δύο, τρία για Σαλαμίνα. Ωραίες μπαλιές με τον Στίβ να είναι στο χώρο του κέντρου. Προσπαθεί να βγάλει μπαλιά, αλλά λαθασμένη. Του κόβεται εκεί από την άμυνα της τρυπημένης που προσπαθούν να βγάλουν κάποια επίθεση. Και έχουν κερδίσει ένα φάουλ στον χώρο του κέντρου. Η ομάδα της τρυπημένης, η οποία σε αυτό το 8 λεπτό δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει την παρουσία της στον αγωνιστικό χώρο. Μια και η Σαλαμίνα σε τρεις περιπτώσεις που μπήκε στο καρέ της τρυπημένης ευτύχησε να προηγηθεί με ένα 0 με τον Γεωργίου. Σαλαμίνα με τον Λίο έτοιμο να εκτελέσει ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Σαλαμίνα, στο Μούρατ. Ξανά η τρυπημένη όμως θα κοντρολάει το παιχνίδι στο χώρο του κέντρου. Ο Στίβε μπεβαίνει εκεί και δίνει στο Λίο και αυτό στο Μούρατ. Μούρατ από τα δεξιά, εκεί όμορφα του κόβει την μπάλα με το νούμερο 2 στην πλάτη. Και αυτός ήταν ο Ράιτ. Όμως ο διαιτής έχει δώσει ένα φάουλ για την νέα Σαλαμίνα. Φάουλ ακριβώς στον χώρο του κέντρου. Με τον Λίο. Να δίνει στο Στίβ το Βαλέντιο. Και αυτός πίσω ξανά στο Λίο.
μακρινή παλιά για τη Σαλαμίνα. Ξανά ο Μάριο. Φόβος και τρόμος για την άμυνα της τρυπημένης. Έχει ξεφύγει 2-3 περιπτώσεις και δίνει δύσκολες μάχες εκεί με την άμυνα της τρυπημένης, η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προσπαθούν να διώξουν την μπάλα προς τον χώρο του κέντρου. Για τη Νέα Σαλαμίνα και πάλι. Στο 10ο λεπτό. 1-0 για τη Νέα Σαλαμίνα με ένα τέρμα του Γεωργίου. Στο 5ο λεπτό με τον Μάριο. Ξανά στη Βαλέντια, όπως πάντα, όπως αναφέραμε, είναι ο βράχος της Σαλαμίνας στον χώρο του κέντρου. Είναι ο μαέστρος, ο διοργανωτής σε κάθε επίθεση. Και αυτό βέβαια ασφαλώς είναι για κάθε ομάδα. Αν το κέντρο σου είναι καλό, τότε το παιχνίδι το μοιράζεις όπως θέλεις. Και ο Στίβ Βαλέντια ξέρει τον τρόπο τόσα χρόνια. Μούρατ κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να δώσει πίσω στο Λίο. Και αυτός Λίο στον χώρο του κέντρου. Στο Ράιαν. Χάνουν την παλιά μου στη Σαλαμίνα σε ασυνοησίες και έχουμε την τρυπημένη να προσπαθεί από το χώρο του κέντρου να δημιουργήσει την επίθεση της μπάλα προς τα πίσω. Βγαίνει η μακρινή παλιά εκεί που τρέχει να πάρει την μπάλα. Ο Ρίφατ, Άχμε Ρίφατ με το νούμερο 10, ένας πάρα πολύ δυνατός και καλός ποδοσφαιριστής από τις καλές καραβάνες του παρικιακού μας ποδοσφαίρου, ο Ρίφατ, ο Άχμε Ρίφατ. Για χρόνια στην τρυπημένη, δίπλα στον μαέστρο, όπως τον αποκαλούμε τον Σινότη. Ξανά για τη Νέα Σαλαμίνα, για να δούμε έξω από τη, και το σούτ εκεί άτσαλο από τον ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας, τον Μούιερ. Ο Νίκο Μούιερ έστειλε την μπάλα μακριά. Ήταν καλή ευκαιρία για τη Σαλαμίνα, αλλά η μπάλα του εκτός αγωνιστικού χώρου. 15-16 λεπτά στο πρώτο μέρος. 1-0 για τη Νέα Σαλαμίνα. Ένα τέρμα το οποίο πέτυχε ο Μάριο Τζοχτίου στο 5ο λεπτό. Ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα. Πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα της τρυπημένης. Τον ψάρεψε για καλά και τον κρέμασε με αυτό το τέρμα για την Σαλαμίνα να είναι με το 1-0 και να έχει το αβαντάζ για να ηγείται του παιχνιδιού. Λίο. Ξανά στο Στίβ. Στίβ, μακρινή παλιά ετοιμάζεται. Μάλιστα, πάει εκεί η μακρινή παλιά για την Σαλαμίνα. Ξανά και έχουμε τον Άχμετ. Αβγάζει παλιά, μακρινή στο Γεωργίου, ο οποίος κοντρολάει την μπάλα. Σουτ, ωραία και η μπάλα προσέκρουσε πάνω στο ριτζόντι δοκάρι ένα με το Μούιερ. Ήταν ωραία. Ωραία εκτέλεση πάνω στη γραμμή της μεγάλης Παναθωτικής, όμως εκεί ήταν σε ετοιμότητα ο Μάικ Κάλλη και έδιωξε την μπάλα, μάλλον η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι από τη δείχνει, γιατί δεν έχουμε corner. Έτσι, ακόμα μια καλή ευκαιρία για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, ενώ από την άλλη μεριά βλέπουμε τον τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας, το Charlie Crowley, να μην έχει ακόμα συμμετοχή στο παιχνίδι. Ένα χέρι για την ομάδα της Σαλαμίνας μεταξύ της μεγάλης Παρθοδικής και του χώρου του κέντρου. Και έρχεται εκεί να πάρει συμμετοχή ο τερματοφύλακας, δεν θα τον αφήσουν. Η μπάλα στα δεξιά. Εκεί που είναι ο Lee White με το νούμερο 5, κρατάει την μπάλα. Έτοιμο να δώσει προς το χώρο του κέντρου, να δώσει δίπλα του, για να δούμε. Τώρα παίρνει την μπάλα του τερματοφύλακας ο Crowley και έτοιμος με τα πόδια να δώσει συνέχεια στον αγώνα. Ένα πλάιο για την Σαλαμίνα στο χώρο του κέντρου, ακριβώς εδώ που βρίσκεται το συνεργείο της Hellenic TV. Και όπως αναφέραμε προηγουμένως, βρισκόμαστε δίπλα πάντοτε στο παρικιακό μας ποδόσφαιρο και θα σταθούμε πάντοτε δίπλα του για να σας παρουσιάζουμε μέσω τους δέχτες σας τα παιχνίδια του παρικιακού μας πρωταθλήματος. Και αυτό το παιχνίδι που βλέπουμε σήμερα είναι ο τελικός του Challenge Cup.
του LFA Challenge Cup μεταξύ της Σαλαμίνας και της Τριμμένης, δύο παρηγιακές μας ομάδες, οι οποίες υπεσχέλισαν τις αγγλικές ομάδες των διαφόρων άλλων ομοσπονδιών και έμειναν στον τελικό. Μια μεγάλη τιμή για την παρηγία μας που οι δύο ομάδες αυτές έμειναν στον τελικό αυτού του κυπέλου. Και και για να έρθουμε εδώ στο Kingsbury σήμερα, δεν ήταν εκλογή βέβαια των δύο ομάδων, αλλά όπως ανάφερα, επειδή το παιχνίδι είναι του LFA, έτσι λοιπόν είναι η ομοσποδία η οποία αναλαμβάνει το παιχνίδι σήμερα και έχουμε την ομάδα της Τρεβιμένης να κερδίσει ένα φάουλ έξω από την μεγάλη επανορθωτική. Η ομάδα της Σαλαμίνας ασφαλώς θα στήσει ένα τείχος και όπως ανάφερα προηγουμένως το παιχνίδι εδώ το έκαναν εκλογή η ομοσποδία του LFA, γιατί σε αυτό το γήπεδο που έχουμε έρθει σήμερα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, είναι άστροτευτο, έτσι δεν κινδύνευε καθόλου από την βροχή που έπεφτε συνεχώς χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Και έχουμε τώρα την Σαλαμίνα να έχουμε την βγαίνει ο Ξουρίς, ο αρχηγός, εκτός αγωνιστικού χώρου και να πηγαίνει την να ασκουπίσει το πρόσωπό του. Έχει χτυπήσει, δεν είδα τη φάση. Για ελάχιστο λοιπόν ο Ξουρίς βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Για να δούμε ο διαιτητής αν δώσει συνέχεια στο παιχνίδι πριν επανέλθει στο παιχνίδι ο αρχηγός, ο αμυντικός της Νέας Σαλαμίνας, ο Κρίς Ξουρί. Και θα δώσει το σφύριγμα πριν επανέλθει ο ποδοσφαιριστής. Έξω από τη μεγάλη παρθογή, σε καλή ευκαιρία, εκτελείται. Η μπάλα πάει που? Πάει στον τερματοφύλακα, ο οποίος με καταπληκτική εκτείναξη, ο τερματοφύλακας της Σαλαμίνας, ο Τσάρλι Κρόου, αποκρούει αυτή την καταπληκτική ευκαιρία που βρήκε η ομάδα της Τρυπημένης στο 20 λεπτό. 20 λεπτά διανύουμε στο πρώτο μέρος με την Σαλαμίνα να κερδίζει το παιχνίδι 1-0 με τέρμα το οποίο σημείωσε ο Μάριος Τζορτζίου. Σαλαμίνα με τον Στίβ να κρατά την μπάλα, δίνει δίπλα στο Λίο. Λίο προσπάθησε να παίξει πλάγιο, δίνει πίσω στον τερματοφύλακα του, ο οποίος με τα πόδια για αυτός θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ ο Ξουρίς ακόμα βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Σαλαμίνα αγωνίζεται με 10 από τις φερστές εξ ανάγκης. Ο Ξουρίς, για να δούμε, δεν έχει πρόθεση να μπει τώρα στο παιχνίδι. Μάλλον ζητάει από τον... θα καλύψουν το κεφάλι του, έχει χτυπήσει φαίνεται. Και η Σαλαμίνα χωρίς τον αρχηγό της θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ζητάει να μπει μέσα ή ζητάει τι ο Ξουρίς εκεί, εκτός αγωνιστικού χώρου. Κάτι ζητάει από την από τον πάγκο του. Ξανά οι Τρυπημένοι στον χώρο του κέντρου. Έχουν πάρει διαφορετική τροπή τα πράγματα με την Τρυπημένη τώρα να μπαίνει στο παιχνίδι και να προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιες επιθέσεις. Δημιούργησε ήδη μια καλή επίθεση. Όμως ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας με καταπληκτική απόκρουση απεσόβησε τον κίνδυνό του. Η ομάδα ξανά της Νέας Σαλαμίνας με τον τερματοφύλακα τον Τσάρλι Κρόλι να δίνει προς τον Μέχμετ. Μέχμετ. Ξανά. Για να δούμε τον Νίκ. Ετοιμή για επίθεση Νέα Σαλαμίνα. Η μπάλα πάει στα σώματα των αμυνωμένων. Ήταν ο Φίσερ ο οποίος είχε τραβήσει αυτό το σιούτ. Ο Ξουρίς έτοιμος να αλλάξει και φανέλα και να μπει στο αγωνιστικό χώρο. Ξανά φάουλ έχει κερδίσει η Σαλαμίνα, όχι, θα δώσει πλεονέκτημα
ο διαιτητής. Ο Φίλιπ Μαρς θα δώσει ένα πλεονέκτημα, όμως ο ποδοσφαιριστής Σλαμίας βρίσκεται κάτω στο έδαφος. Έτσι λοιπόν, έτοιμο να του παρασχεθούν και αυτού οι πρώτες βοήθειες. Κάτω είναι ο Πάτρα, ο οποίος σε μια διεκδίκηση της μπάλας, φαίνεται να έχει χτυπήσει το πόδι του. Για να δούμε, η μπάλα δίνεται στην Σαλαμίνα, η οποία συνεχίζει να είναι με 10 ποδοσφαιριστές. Τώρα πάρα πολύ μακριά ο Χρήστο Ξουρίς, για να δούμε γιατί δεν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Έχει βγάλει για την φανέλα του και ίσως να έχει πιο σοβαρό πρόβλημα από ό,τι νομίζαμε. Σαλαμίνα ξανά στον χώρο του κέντρου με τον Μέχμετ. Μέχμετ, την ωραιότητα την παλιά. Για να δούμε, θα προλάβει η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Και εύκολα ο Καλής, ψυχρεμότατα, διώχνει την μπάλα προς την άμυνά του. Εκεί είναι ο Τέρι Πολ. Τέρι Πολ με τον νούμερο 6 στην πλάτη. Έμπειρος ποδοσφαιριστής. Δίνει στα δεξιά στον Κανάρι. Ξανά στο Πολ. Ξανά στο χώρο του κέντρου. Εκεί που είναι για να δούμε την τριβημένη, ξανά. Είναι ο Paul Wright με το νούμερο 2, ο οποίος είχε πάρει την μπάλα προηγούμενα. Paul Ryan κρατάει την μπάλα, στριφογυρίζει πίσω από τον εαυτό του και δίνει αριστερά. Δίνει προς τον Κανάρι. Κανάρις βγάζει ωραία σέντρα. Όμως εκεί διώχνεται όπως από την ομάδα της Σαλαμίνας με την ομάδα της Τριμμένης να δημιουργεί μια ωραία επίθεση. Η μπάλα διώχνεται σε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Τριμμένης, που εδώ τα τελευταία 5 λεπτά έχει δείξει ότι θέλει να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Έχει στριμώξει τη Σαλαμίνα, έχει χάσει μια καλή ευκαιρία με μια πάρα πολύ καλή απόκρουση του τερματοφύλακα του Κρόλι. Η ομάδα της Τριμμένης σε ένα κόρνερ. Και παίζουμε 25 λεπτά στο πρώτο μέρος, 1-0 για τη Νέα Σαλαμίνα. Με την ομάδα της Τριμμένης να κερδίζει ένα κόρνε και ο αρχηγός της Νέας Σαλαμίνας έτοιμος να μπει στο αγωνιστικό χώρο, όμως εκεί θα του κάνει ένα έλεγχο ο διαιτητής, ο Φίλιπ Μάιλς, αν πραγματικά είναι εντάξει για να μπει στο αγωνιστικό χώρο και του δίνει το OK για να μπει στο παιχνίδι. Με τον Ξουρί να τρέχει αμέσως πίσω στην άμυνά του. Έχει δέσει το κεφάλι του ο Ξουρίς. Φαίνεται ότι σε κάποια διεκδίκηση της μπάλας έχει χτυπήσει. Κόρνερ για την ομάδα της Τριβημένης. Εκτελείται πάρα πολύ ωραία. Η μπάλα φτάνει που? Φτάνει εκεί που την αποκρούει ο τερματοφύλακας πάνω στη γραμμή. Πάνω στη γραμμή. Αποκρούει με τους ποδοσφαιριστές της Τριβημένης να ζητάνε κάτι. Αν είχαμε action replay, πραγματικά θα βλέπαμε τι ακριβώς συνέβη. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε και θα. Δυστυχώς θα δούμε αυτά που είδαμε. Με την Νέα Σαλαμίνα, με τον Μάριο εκεί να φεύγει πάρα πολύ ωραία από τα αριστερά και να είναι έτοιμο να βγάλει σέντρα. Βγάζει τη σέντρα, corner. Όχι, αποκρούει πριν τη γραμμή ο τερματοφύλακας ο Καλή. 1-0 για την Νέα Σαλαμίνα, εξακολουθεί να είναι και βρισκόμαστε στο 28 λεπτό του πρώτου μέρους. Ήταν πάνω στη γραμμή, απέκρισε ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας, μια καλή ευκαιρία που βρήκε η Τριμμένη. Δύο καλές ευκαιρίες για την ομάδα της Τριμμένης σε 5 λεπτά. Ενώ η Σαλαμίνα στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν αυτή που υπερήχε του παιχνιδιού και σε 4 ευκαιρίες κατάφερε να σημειώσει ένα τέρμα. Δύο άξιοι προπονητές βρίσκονται ακριβώς απέναντί μας. Ο Γιώργος ο Γεωργιούδης Σαλαμίνας, ο οποίος έβαλε την Σαλαμίνα στα σκαριά της και έχει πάρει και το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, το παραγιακό μας πρωτάθλημα, και οδήγησε τη Σαλαμίνα στο FA μέχρι τα semi-final. Είναι ο άνθρωπος που στάθηκε τόσα χρόνια δίπλα στην ομάδα της Σαλαμίνας. Είναι πραγματικά ο μαέστρος των επιτυχιών της Σαλαμίνας. Ενώ από την άλλη μεριά βλέπουμε το Στίβ το Σινότι, την πιο παλιά καραβάνα στο παρικιακό μας πρωτάθλημα.
Το Μουρίνιο, όπως τον αποκαλούμε, μια και είναι πάρα πολύ τεχνίτης, γνώστης των καταστάσεων, ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει στο παιχνίδι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος για χρόνια την ομάδα του Άρη την είχε φέρει στα πιο ψηλά σκαλοπάτια και μετά με την διοργάνωση της ομάδας της Τρυπημένης έχει φέρει την Τρυπημένη να είναι εκεί που είναι. Και μια καλή ευκαιρία, βέβαια, θα δείτε εσείς από την τηλεόρασή σας, μια καλή ευκαιρία για την Σαλαμίνα, και αυτή ήταν πάνω στη γραμμή με τον τερματοφύλακα τον Μάικ Κάρλι να αποκρούει ακριβώς πάνω στη γραμμή του τέρματός του. Έχουμε διανύσει σχεδόν 30 λεπτά στο πρώτο μέρος, κάτω από ψηλή βροχή, ολόκληρο το παιχνίδι. 25 λεπτά. Κάτω από ψηλή βροχή, ολόκληρο το παιχνίδι. Αλλά ασφαλώς δίπλα μου έχω μια άλλη παλιά καραβάνα, τον φίλο τον δημοσιογράφο, τον Πέτρο, τον Μιχαήλ, ο οποίος είναι χρόνια παλιά καραβάνα του παρικιακού μας ποδοσφαίρου, έπαιζε και παλιά, τον θυμάμαι, στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Γνώστης του παρικιακού μας προαθλήματος όσο κανένας άλλος δημοσιογράφος. Είναι δίπλα μας, θα του ζητήσω λοιπόν να μου δώσει την γνώμη του σήμερα για το παιχνίδι που διανύουμε 30 λεπτά και βλέπουμε τη Σαλαμίνα κερδίζει με ένα 0. Γιώργο μου, μέχρι τώρα η Δυνέα Σαλαμίνα παίζει πολύ καλύτερα και η Τρυπημένη πρέπει να αλλάξει ρυθμούς επειδή έχει κάτσει πάρα πολύ πίσω. Η Σαλαμίνα υπερέχει πάρα πολύ μέχρι τώρα. Έχει παίξει το πρώτο δεκάλεπτο η Σαλαμίνα πάρα πολύ καλά και είχε στριμώξει την άμυνα της Τρυπημένης, ενώ βλέπαμε την Τρυπημένη εδώ το τελευταίο 5 λεπτό να δημιουργεί κάποιες καλές ευκαιρίες. Η Σαλαμίνα δημιούργησε 3 ευκαιρίες και η Τρυπημένη μία ευκαιρία. Ελπίζω να αλλάξει το παιχνίδι τώρα επειδή η Τρυπημένη πρέπει να βγει μπροστά για να σκοράρει η Γιώργο. Όπως ακριβώς αυτή τη στιγμή βγαίνει μπροστά και εκτελεί μια σέντρα, όμως η μπάλα εκτός ακουστικού χώρου, πλάι ο out. Μεγάλη ευκαιρία, Γιώργο μου. Έπρεπε να σκοράρει εδώ η Τρυπημένη. Γιώργο μου, μέχρι τώρα πρέπει να είναι πολύ ωραίο αγώνα μέχρι να πω. Έχει αρκετό κόσμο εδώ και αυτό μας λέει πολλά. Αυτό που με λέει περισσότερα, Πέτρο μου, είναι ότι οι δύο ομάδες του παρικιακού μας πρωταθλήματος βρίσκονται στον τελικό του LFA. Είναι μεγάλο κατόρθωμα για τον κόπα. Και αυτό έχει ξανασυμβεί και προηγουμένως, νομίζω. Ναι, ναι. Και πέρυσι ο κέρδισε η Τρυπημένη. Που σημαίνει ότι ο κόμμα είναι πραγματικά ένα στολίδι στο Λονδίνο και στο LFA. Βρισκόμαστε το παρκιακό μας ποδόσφαιρο, θα λέγα καλύτερα. Βρίσκεται σκαλοπάτια πάνω από τα άλλα league. Όταν λέω κόμμα, αυτό εννοώ, Γιώργο μου. Πραγματικά η Σαλαμίνα, η Τρυπημένη είναι πολύ καλές ομάδες και έχουν τα απέδειξαν μέχρι τώρα. Μεγάλη ευκαιρία εδώ τώρα. Ευκαιρία λοιπόν για τη Νέα Σαλαμίνα με τον Κάβετσίνη και η μπάλα στα δίχτυα. Πάει στα δίχτυα η μπάλα. Μια καλή ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Και ο Νίκ, ο Μιούε, στέλνει την μπάλα στο πλεκτό για δεύτερη φορά του καλή. 30 λεπτά στο παιχνίδι, 2-0 για τη Νέα Σαλαμίνα. Γιώργο, όπως είπαμε, η Σαλαμίνα υπερήχε και πράγματι πέτυχε το δεύτερο τέρμα, Γιώργο. Ήταν μια πολύ καλή ενέργεια από τα δεξιά. Σέντρα του 10 της Σαλαμίνας και ένα πολύ ωραίο τέρμα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ, Πέτρο μου, για την πολύτιμη βοήθειά σου. Θέλει βοήθεια ο Γιώργος εδώ. Πάμε τώρα να δούμε το παιχνίδι στο 2-0. Αλλά ασφαλώς κοντά μας έχουμε τον Πίτερ, ένας από τους καλύτερους, θα έλεγα, γνώστες του παρικιακού μας ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Πίτερ, tell me about the game. It's 2-0 up Salamina first, and secondly, is the final between two teams from Goba League. Yeah. It's Salamina turning up, and really they could have been 3 or 4 at the moment. They've hit the woodwork twice. It's been all Salamina at the moment. Tribimini have just not got going. They're struggling to string 2 or 3 passes together. If it carries on like this, it could be a heavy defeat for Tribimini. But still a long way to go. We've only played half an hour. And at 2-0, Tribimini still got a chance. Of course, it's honest because two Greek teams, they play in final. It's not the first time it's occurred. And I think it shows the standard of the Goba League in London. These are probably two of the best teams in the capital. Salamina have had an excellent season so far. They've clinched the championship. They've got to the last four of the FA Sunday Cup. Tribimini have been in this final many times, so it's fitting that two teams representing Goba are in the main competition of the County Cups of Sunday teams.
All right, Peter, thank you very much. See you again. Σαλαμίνα ξανά στον χώρο του κέντρου κερδίζει. Εκτελείται όπως όπως όμως ο τερματοφύλακας εκεί, ο Μάικ Άλλη, να αποκρούσει την μπάλα και να έχουμε φτάσει στο 34ο λεπτό του πρώτου μέρους. Η Σαλαμίνα να προηγείται με 2-0. Ένα 30 λεπτό με καλύτερη ομάδα τη Νέα Σαλαμίνα. Ασφαλώς έχει χάσει καλές ευκαιρίες και όπως ακούσατε και από τους συναδέλφους, τον Πίτερ και τον Πέτρο, τον Μιχαήλ, η Σαλαμίνα σήμερα παίζει πάρα πολύ καλύτερα από την ομάδα της Τριμμένης, η οποία δεν βρήκε ακόμη το ρυθμό της. Ασφαλώς, όπως αναφέραμε σε αρκετές φορές, το δεύτερο μέρος είναι αυτό που μετράει περισσότερο για τον προπονητή της κάθε ομάδας. Βλέπει τα κενά και τα πλεονεκτήματά του και τα εκμεταλλεύεται. Εκμεταλλεύεται τα κενά βέβαια της άλλης αμυντικής παράταξης και κάνει το δικό του πλάνο για τη συνέχεια. Νέα Σαλαμίνα ξανά στον χώρο του κέντρου εκεί με την ομάδα της Τριμμένης για 35 λεπτά να μείνετε περισσότερο παρά να επιτίθετε. Μόνο δύο καλές ευκαιρίες βρήκε η Τριμμένη, αλλά ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας, βράχος εκεί, ο Charlie Crowley, απέκρουσε την μπάλα. Ξανά η ομάδα της Τριμμένης στην επίθεση, βγάζει σέντρα, για να δούμε, επικίνδυνη σέντρα όπως και διώχνεται η Σαλαμίνα στο χώρο με τον Στίβ να κρατάει την μπάλα και να δίνει προς τα αριστερά, προς τον Μάριο, τον Γεωργίου. Μάριο Τσοτσίου βγάζει ξανά μπαλιά στον Μεχμέτ. Θα την πάρει την μπάλα, δεν θα την προλάβει και θα πάει πλάγιο για την ομάδα της Τριμμένης. Παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, από τους δέχτες της τηλεόρασής σας, την Hellenic TV, να βρίσκεται πάντα δίπλα στο παρικιακό μας πρωτάθλημα. Και όπως αναφέραμε, αυτό θα πράξουμε και θα πράττουμε κάθε φορά που οι παρικιακές μας ομάδες βρίσκονται τόσο ψηλά. Ξουρίς, τραυματισμένο το κεφάλι του, δεμένο από τα πρώτα λεπτά, με την ομάδα, με τον Ρίφαντ να κρατάει την μπάλα και να δίνει προς τα δεξιά, πάρα πολύ ωραία για την Τριμμένη, έτοιμη να βγάλουν κάποια σέντρα. Για να δούμε. Κλείνεται, όμως θα βγάλει τη σέντρα και διώχνεται όπως από την ομάδα της Σαλαμίνα στον χώρο του κέντρου με τον Στίβ Βαλέντια, να προσπαθεί να δώσει στα δεξιά, να δώσει στο Μούρατ. Μούρατ κόβει την μπάλα, θα δώσει πίσω στο Λίο. Κρατάει ο Λίο, ξανά στο Στίβ. Στίβ 1-2. Διέχνει πάρα πολύ ωραία την παλιά προς τον Νίκ. Ο Νίκ αυτός θα βγάλει την παλιά του προς τα δεξιά, προς τον Φίσερ. Ο Φίσερ τη χάνει την μπάλα και έχουμε τώρα την Τριμμένη να μπαίνει στον χώρο του κέντρου και να χάνει την μπάλα εκεί ο Ρίφαντ όμως. Ξανά η Σαλαμίνα με τον Φίσερ, έτοιμο να βγάλει κάποια σέντρα, μπαίνει στα καρέ, κρατάει την μπάλα περισσότερο από το κανονικό και δίνει την ευκαιρία στους αμυντικούς να δώσουν πίσω την μπάλα προς τον Κάλλη. Και αυτός έτσι άτσαλα να διώχνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να κερδίσει η Σαλαμίνα μεταξύ χώρου του κέντρου και μεγάλης παρορθωτικής ένα πλάγιο. Καλή ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα έξω από τη μεγάλη επανορθωτική. Έχουν πάρει το κέντρο η ομάδα της Σαλαμίνας και δεν αφήνει την Τριμμένη να στρώσει παιχνίδι. Έτοιμο για να δούμε. Ο Μούρα τρέχει να πάρει την μπάλα, θα την προλάβει και θα κερδίσει το κόρνερ. Σε μια μπαλιά ακίνδυνη, η μπάλα έφτασε στα πόδια του. Εκεί όμως ο αμυντικός της Τριμμένης έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ για να κερδίσει ένα κόρνερ Σαλαμίνα στο 36ο λεπτό. 9 λεπτά πλάς κάποιες καθυστερήσεις θα έχουμε. Για να δούμε πόσο θα κρατήσει ο διαιτητής, ο κύριος Φίλι Μάιλς, ο οποίος κρατά το παιχνίδι πάρα πολύ καλά, με βοηθούς τον Τόμας Φράνσις και τον Ντάνι Σάντσες, ενώ ο τέταρτος διαιτητής είναι ο Κρέικ Κίσι. Σαλαμίνα έτοιμοι να εκτελέσουν ένα κόρνερ. Για να δούμε. Μαζί με τον Μάριο Τσοτσίου. Ανέτοιμο να εκτελέσει το κόρνερ. Εκτελεί με τα αριστερό πόδι. Η μπάλα πάει στον Φράνσις και αυτός διώχνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Για να έχουμε ξανά τον διαιτητή να ζητάει
την δεύτερη μπάλα στο παιχνίδι, μια και οι δύο μπάλες, η τρίτη μπάλα είναι μάλλον, μια και οι δύο μπάλες έχουν περάσει το φράχτη και έχουν πάει απέναντι. Θα δούμε ποιος θα τρέξει να τις πάρει. Ποιου ανήκουν οι μπάλες, αυτός θα είναι υπόχρεος να τρέξει να τις πάρει. Το τέλος, το τέλος. Ο Ξουρίς έχει πάρει την μπάλα και έχει αλλάξει και την φανέλα του και έχει φορέσει το αριθμό 23. Η προηγούμενη φαίνεται έχει ματώσει από το κεφάλι του Χρήστου Ξουρί, του αρχηγού της Νέας Σαλαμίνας. Η μάνα της τριβημένης έτοιμη να βγάλουν κάποιες μπαλιές, εκεί διώχνεται όπως όπως από την Σαλαμίνα. Ήταν ο Lee White, ο οποίος, με το νούμερο 5 στην πλάτη, ο οποίος έδιωξε όπως όπως τον χώρο του κέντρου. Λίο, Φίσο, δίνει προς τα δεξιά, προς τον Λίο. Για δούμε Λίο. Λίο κρατά την μπάλα και έρχεται από τα δεξιά, ζητάει την μπάλα πίσω. Α, του δοθεί η μπάλα πίσω. Ο Μιούερ κρατάει μπάλα. Προσπαθεί να φύγει. Ο Νίκ Μιούερ. Ωραία παλιά. Δίνει πίσω στο Ράιαν. Ο Ράιαν εκεί στο χώρο του κέντρου. Όμως η μπάλα κοντράρει και φτάνει πάνω στον τερματοφύλακα της τριπημένης. Τον Μάικ Κάλλι, ο οποίος είναι και ο αρχηγός. Είναι και ο αρχηγός της ομάδας σήμερα. Με το Στίβ στο χώρο του κέντρου. Νέα επίθεση για τη Νέα Σαλαμίνα και πάλι. Και από τα δεξιά βγαίνει. Για να δούμε. Έτοιμος για σέντρα, Άτσαλη πάει στον τερματοφύλακα. Ήτανε μια σέντρα Άτσαλη η οποία έφτασε στα χέρια του τερματοφύλακα. Ήταν ο Λίο Λαλάιτ. Ξανά με το Στίβ στο χώρο του κέντρου. Σαλαμίνα, Σαλαμίνα ξανά. Ωραίες παλιές ανταλλάζουν μεταξύ τους οι Σαλαμινέοι. Προσπαθούν να σπάσουν τη γραμμή της τριπημένης, η οποία είναι συμπαγής τώρα. Παίζουν με πιο συμπαγή τρόπο. Τρέχουν πάνω στον ποδοσφαιριστή, του κάνουν το pressure για να μην δοθεί το δικαίωμα να τραβήσουν σιούτ. Όμως εκεί και οι Σαλαμίνα παίζουν καλό παιχνίδι. Ξανά με τον Μούρα, το προσπαθεί να μπει. Μπαίνει απειλητικά στα καρέ, έτοιμο να τραβήσει σιούτ. Για να δούμε. Εκεί ωραιότατα του κόβει την μπάλα. Του κόβει την μπάλα ωραιότατα εκεί ο Τέρι Πολ με το νούμερο 6 στην πλάτη πρώτου φάσματος του τρίτου τέρματος. Του κόψε την μπάλα πάρα πολύ ωραία και η μπάλα κατέληξε σε κόρνερ για την ομάδα της Σαλαμίνας, ενώ είμαστε στο 40 λεπτό του πρώτου μέρους. 2-0 για την ομάδα της Σαλαμίνας τέρματα στο 5 λεπτό με τον Μάριο Τζοτσίου και στο 30 λεπτό με τον Νίκο Μόιερ. Η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Χάλι, με τα πόδια έτοιμο να δώσει ελεύθερο προς τον χώρο του κέντρου. Δώσ' του τι. Κι ας το δούς έξω. Αν την φτάσει. Μάριο, κατά την μπάλα. Καλός παίχτης. Έχει αναστατώσει την άμυνα της τριμμένης από την αριστερή την πλευρά. Ξανά κρατά την μπάλα. Και όμως θα κερδίσει ένα πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης επανορθωτικής. Στο 2-0. Βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους. 42 λεπτό σύμφωνα με το δικό μας το ρολόι. Ξανά με τον Μάριο να κρατά την μπάλα να φεύγει. Να βρει στα δεξιά στο Στίβ έτοιμο να βγάλει σέντρα. Ωραιότατη βγάζει. Κόβεται όμως εκεί από την άμυνα της τριπημένης και θα έχουμε τώρα την τριμμένη να προσπαθεί να διοργανώσει τη δική της επίθεση. Όμως η μπάλα αναγκαστικά επιστρέφει πίσω στον τερματοφύλακα της, τον Κάλλι, ο οποίος διώχνει την μπάλα προς τον χώρο του κέντρου. Ένα φάουλ έχει κερδίσει η ομάδα της τριπημένης στον χώρο του κέντρου. Ένα φάουλ που έγινε πάνω στο Paul Wright.
Για να δούμε. Ξανά η μπάλα στο χώρο του κέντρου για την ομάδα της Τρίπιμενης. Δεν μας έχει δείξει σήμερα η Τριημένη την αξία της. Πραγματικά είναι μια ομάδα η οποία είναι φόβος και τρόμος για όλες τις ομάδες η Τριημένη. Αλλά σήμερα σε αυτό το πρώτο 40 λεπτό δεν έχει δείξει τον πραγματικό της σε αυτό, αφήνοντας την Νέα Σαλαμίνα να κάνει το παιχνίδι της όπως το ξέρει και όπως θέλει να το κάνει το παιχνίδι της η Νέα Σαλαμίνα. Έχουν ευνηδιαστεί από την θέληση των Σαλαμιναίων σήμερα οι ομάδες Τριημένη να κερδίσουν το κύπελο. Εξάλλου και το πρωτάθλημα η Σαλαμίνα το πήρε με την αξία της. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος είχε ανακηρυχθεί και πρωταθλήτρια για το έτος 2014-2015. Ξουρίς αποκρούει την μπάλα. Έρχεται εκεί ο Στίβ με τα πόδια να δώξει προς το χώρο του κέντρου με το Λίο. Άντε να δώσει την μπάλα πίσω. Για να δούμε ξανά η Σαλαμίνα. 1-2. Και ένα φάουλ άσχημο από το Ρίφατ. Πάρα πολύ άσχημο φάουλ πάνω στο Ράιαν. Ευτυχώς οι ψυχρεμότεροι εκεί επενέβησαν για να σταματήσουν την φάση. Ενώ ο διαιτητής είναι έτοιμο να δώσει μια κίτρινη κάρτα πάνω στο Ρίφατ. Ακριβώς με την εκπνοή του πρώτου μέρους. Φάουλ για τη Σαλαμίνα. Εκτελείται στα γρήγορα. Πάνε εκεί στο Μέχμετ και χάνει την μπάλα. Χάνει την μπάλα από τον Καλή. Ο Καλή χάνει την μπάλα. Πάει για τέρμα. Πάει για τέρμα. Ήταν μια ακίνδυνη φάση. Έκανε ένα σφάλμα ο Μάικ Καλή και η Σαλαμίνα μπήκε για τρίτη φορά. Στέλνει την μπάλα στο πλεκτό της ομάδας της Τριημένης να κάνει το 3-0. Μια Σαλαμίνα που πραγματικά πετάει φωτιά στο πρώτο μέρος. Για 45 λεπτά μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, απείλησε την Τριπημένη, κέρδισε την Τριπημένη σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Και φτάνουμε να άμαση στο πρώτο μέρος με τη Νέα Σαλαμίνα κερδίζει καθαρά με 3-0 την Τριμένη. Δεν ξέρω πώς θα, με ποιο πλάνο θα επιστρέψει πίσω η Τριμένη στο παιχνίδι. Όταν η Σαλαμίνα παίζουν πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, δεν αφήνουν και αναγκάζει τους ποδοσφαιριστές της Τριμένης να κάνουν συχνά fouls πάνω στην ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ξανά στο χώρο του κέντρου από εκεί που ήταν σχεδόν το τρίτο τέρμα. 3-0 για την ομάδα της Σαλαμίνας. Εύκολο μέχρι στιγμής το παιχνίδι για αυτούς, αφού έχουν χάσει και άλλες τόσες ευκαιρίες για επίτευξη περισσότερων τερμάτων. Σαλαμίνα με το Λίο να κρατά την μπάλα, δίνει προς τα δεξιά προς τον Στίβ. Στίβ έτοιμο να βγάλει τη σέντρα, βγάζει ωραία στον Νίκ. Και αυτός στα δεξιά στο Μεχμέτ. Ωραία, ξανά στο Νίκ για να δούμε. Όπως η ομάδα της Τριημένης διώχνει στον χώρο του κέντρου, να πάρει την μπάλα ο Στίβ στο Λίο. Στίβ αφήνει, ωραία, μπαίνει απειλητικά στα καρέ και να δούμε θα κερδίσει τι. Πάει για κόρνερ. Κερδίζει όμως ένα πλάγιο η ομάδα της Σαλαμίνας. Το παιχνίδι κανονικά έχει τελειώσει. Κρατάει ο διαιτητής κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Βλέπει το ρολόι του, βλέπει και τους επόπτες. Για να δούμε αν είναι έτοιμο να σφυρίσει την λήξη του παιχνιδιού που για την ομάδα της Τριημένης ήταν ένα πραγματικό 45 λεπτό, πάρα πολύ άσχημο. Εφιαλτικό από ό,τι λέει και ο φίλος μου ο Τάκης, ο Φελάς, ο οποίος κάθεται εδώ δίπλα μου και μουρμουρά. Όμως θα δώσω το δικαίωμα να μας πει πώς είδε το 45 λεπτό. Η ομάδα της Σαλαμίνας μπήκε πολύ δυνατά και δεν έδωσε την ευκαιρία καθόλου στην Τριπημένη να αναπτύξει παιχνίδι. Μόνο δύο ευκαιρίες όλες έκανε η Τριπημένη. Ενώ η Σαλαμίνα επέβαλε το παιχνίδι της
και μπορούσε να βάλει τρία δέρματα και μπορούσε να βάλει άλλα τρία. Το Hellenic TV θα βρίσκεται πάντα κοντά στις ομάδες. Οπωσδήποτε. Όπως ξέρεις Γιώργο μου, κάποτε καλύπταμε όλα τα ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα. Τώρα όμως λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί γενικά, καλύπτουμε μόνο τους τελικούς κυπέλλων, όπως βλέπεις. Και αυτό καλό είναι. Πολύ ωραία. Φτάνει να σταθούμε δίπλα στις παρικιακές μας ομάδες που πραγματικά τόσο μας χρειάζονται. Να είσαι καλά, φίλε Τάκη. Και πάμε να δούμε ξανά το παιχνίδι μας. Παίζουμε στις καθυστερήσεις με τη Σαλαμίνα. Ξανά με τον Μάριο να βγάζει πάρα πολύ ωραία σέντρα στον Νίκ. Θα φύγει στον τερματισμό. Του ξεφεύγει και έχουμε το 4-0. Αυτός είναι εφιάλτης για την ομάδα της Τριημένης. 4 τέρματα σε διάστημα 45 λεπτών. Με τη Σαλαμίνα να είναι ο άρχον του γηπέδου. Τι θα κάνουμε. Αυτό είναι το παιχνίδι σήμερα για την ομάδα της Σαλαμίνας. 4-0. Για να δούμε στο δεύτερο ημίχρο τι θα γίνει με τη Νέα Σαλαμίνα να κάνει το 4-0 σε ένα παιχνίδι που πραγματικά άλλωσε το γήπεδο με την Τριημένη να μείνεται μόνο άτσαλα και να δούμε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Βέβαια οι Σαλαμινέοι, οι φίλαθλοι πρέπει να νιώθουν πάρα πολύ ευτυχισμένοι για το παιχνίδι που παρουσιάζει σήμερα η ομάδα τους και τους βλέπω με τα χαμόγελα, ενώ απ' την άλλη έχουμε κατηφή πρόσωπα από την πλευρά της Τριημένης και έχουμε τους Σαλαμινέους να αρχίζουν τα πειράγματα τώρα πάνω στους φιλάθλους της Τριημένης. 4-0 το παιχνίδι με την Σαλαμίνα να είναι στο χώρο του κέντρου με τον Νίκ, ο οποίος έχει σημειώσει δύο τέρματα, να δίνει την μπάλα προς τα δεξιά, για να δούμε. Λίο. Βγάλει την μπάλα. Δίμω να βγάλει κάποια σέντρα. Θα δώσει τον τερματοφύλακα του πίσω. Όχι. Τένις. Τένις. Από τα δεξιά πάνω στη γραμμή. Πέφτει κάτω με ένα φάουλ. Φάουλ από την πλευρά της Τριημένης. Με τον Paul Wright. Ο οποίος να δέχεται τώρα δούμε τις παρατηρήσεις και την κάρτα του διαιτή. Δύο κίτρινες κάρτες για την ομάδα της Τριημένης. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα, οπότε δυσκολεύει τα πράγματα για την άμυνα της Τριημένης, δεδομένου ότι έχει δεχτεί μια κίτρινη κάρτα και έχει δεχτεί και ο Ρίφατ δύο κάρτες για την ομάδα της Τριημένης και όταν τη βλέπουμε να χάνει και με 4-0. Μπαλαμπίου στο Ξουρί. Τραυματισμένος ο Ξουρί στο κεφάλι του, θα δώσει τον τερματοφύλακα και θα έχουμε τη λήξη του πρώτου μέρους, του πρώτου 45 λεπτού, που ήταν ένας εφιάλτης για την ομάδα της Τριημένης, αφού δέχθηκε 4 τέρματα, ενώ μπορούσε να ήταν και 8. Η ομάδα της Σαλαμίνας σε ένα πάρα πολύ καλό 45 λεπτό διέλυσε την ομάδα της Τριημένης και ελπίζουμε ότι το δεύτερο μέρος θα έχουμε ένα καλύτερο παιχνίδι και από ό,τι ακούω για τους φίλους μου πίσω, τους θεατές, το όνομα Τριημένη ταιριάζει άψογα στο παιχνίδι το σημερινό. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι δίπλα σας το επόμενο 45 λεπτό για να δούμε την ολοκλήρωση του αγώνα ενός πραγματικού τελικού δύο παρικιακό μας ομάδων που τιμούν το παρικιακό μας ποδόσφαιρο. Βρισκόμαστε εδώ στο Jubilee Lane, εδώ στο Kingsbury, από όπου παρακολουθούμε μαζί, κυρίες και κύριοι τηλεθεατές του Hellenic TV, τον τελικό μεταξύ της Νέας Σαλαμίνας και της Τριημένης. Δύο παρικιακό μας ομάδων που δεν έφτασαν βέβαια τυχαία εδώ στον τελικό. Είναι πάρα πολλή δουλειά που γίνεται από πλευράς του οργανισμού, από πλευράς του κόπα, για να φτάσουν δύο ομάδες εδώ στο παρικιακό μας ποδόσφαιρο και να δείξουν ότι είμαστε αρκετά σκαλοπάτια πάνω από τα άλλα λίκ του αγγλικά. Δίπλα μας με μεγάλη τιμή έχουμε τον πρόεδρο του κόπα, τον Λάκη, τον Χρυσοστόμου. Φίλε Λάκη, πώς βλέπουμε τις δύο παρικιακές μας ομάδες, πάνω απ' όλα αυτό μετράει, να είναι εδώ στον τελικό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι εμείς σαν πρωτάθλημα που έχουμε δύο ομάδες, τόσο δυνατές ομάδες, οι οποίες φτάσαν στον τελικό και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που είχαμε δύο ομάδες.
Όχι, έχουμε ομάδες. Κοίταζα τον πίνακα πότε κερδίσαμε αυτόν τον κύπελλο και το Challenge Cup. Κερδίσαμε αρκετές φορές. Η Ομόνια πριν, το ΙΑΕΛ, τριπημένη πριν, ο Άρης. Αλλά δείχνει πως το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας είναι αρκετά καλό. Αυτό βέβαια είναι μια τιμή για τον Κόπα. Οπωσδήποτε. Είναι τιμή του Κόπα διότι προσπαθούμε, μια μεγάλη προσπάθεια να έχουμε ομάδες καλές που προσπαθούν και φτάσαμε σε καλό σημείο. Πώς μας βλέπει το Αγγλικό League, το LFA, πώς βλέπει το παρικιακό μας πρωτάθλημα? Ο πρόεδρος του LFA είναι εδώ και κοιτάζει και νομίζει πως είμαστε από τα καλύτερα leagues πρωταθλήματα στο Λονδίνο. Πώς βλέπεις τη συνέχεια του παιχνιδιού, 4-0. Τι θα πούμε, 4-0 θα είναι δύσκολο για την τριπημένη να έρθει πίσω από αυτόν τον σκορ. Αλλά ποιος ξέρει, πάντα γίνονται, δεν ποδόσφαιρο. Η Manchester United ψες είχε 80% του παιχνιδιού, αλλά έχασε. 1-0. Και πώς βλέπουμε τη συνέχεια του παρικιακού μας πρωταθλήματος με τις ομάδες μας, πόσες να μένουν στην πρώτη κατηγορία, πόσες θα είναι δεύτερη κατηγορία, θα είναι το ίδιο σύστημα ή σκοπεύετε να το αλλάξετε? Σκοπεύουμε να βρούμε άλλες ομάδες να μπούμε στη δεύτερη κατηγορία. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε το ποσό των ομάδων στο κάθε κατηγορία. Αλλά ποιος ξέρει, πέρκει, αλλά δεν έχουμε άλλες ομάδες, πρέπει να εξετάσουμε το θέμα. Είσαστε ευχαριστημένος μέχρι τη φετινή πορεία του παρικιακού μας ποδοσφαίρου? Εγώ νομίζω είμαι. Κάναμε καλή δουλειά. Στη δεύτερη κατηγορία είχαν δύο δυσκολίες, διότι 7 ομάδες είχαν. Αλλά οι ομάδες μας πήγαν πολύ καλά. Η Σαλαμίνα έφτασε στο ημιτελικό του FA. Η Ομόνια κέρδισε το τελικό του Intermediate Cup του LFA. Και έχουμε δύο σωματεία εδώ που είναι στο final του Challenge Cup. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή? Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μιλήσετε στους τηλεθεατές του Hellenic. Ευχαριστώ. Επιστρέψαμε πίσω στο δεύτερο μέρος για την ομάδα της Τριπημένης, η οποία ακριβώς το πρώτο λεπτό του δεύτερου μέρους κερδίζει ένα φάουλ πάνω στη γραμμή για την ομάδα της Τριπημένης και την Σαλαμίνα να δέχεται την πρώτη κάρτα στον Ξουρί. Σε αυτή την φάση έχει κόψει τον ποδοσφαιριστή της Τριπημένης και δέχεται ο Ξουρίς την πρώτη κάρτα για την ομάδα της Σαλαμίνας. Κρίς Ξουρί, ο αρχηγός της Σαλαμίνας, στο 46ο λεπτό. Να δούμε ένα φάουλ για την ομάδα της Τριμμένης έξω από τη Μεγάλη Παρθοδική. Όλος ο κόσμος να μαζεύεται στα καρέ της εστίας του τερματοφύλακα του Κρόλι. Εκτελείται η μπάλα, παίρνει ύψος, φτάνει εκεί. Δεν θα βρεθεί κανένας να εκμεταλλευτεί αυτή την φάση και η μπάλα να καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε στο δεύτερο μέρος, η Νέα Σαλαμίνα άνετα. Το πρώτο μέρος το είχε κερδίσει με 4-0. Ένα πάρα πολύ δύσκολο 45 λεπτό στη συνέχεια για την ομάδα της Τριπημένης. Πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Με έναν τραυματισμό να έχουμε του Ρίφατ εκεί, σε αυτή την φάση. Έχει χτυπήσει. Έχει γίνει βέβαια και μια αλλαγή για την ομάδα της Τριπημένης. Βγήκε ο Ντάριλ Κόξ και στη θέση του μπήκε ο Τζέισον Χάρτλες. Και τώρα έχουμε και τον Ρίφατ τραυματισμένο. Κάτω στο έδαφος να τρέχει ο Σινότη να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Έχουμε σήμερα δύο άξιους προπονητές του παρικιακού μας ποδοσφαίρου. Το μαέστρο εκεί απέναντι, τον Γιώργο τον Γεωργίου της Σαλαμίνας, που έχει οδηγήσει αυτή την ομάδα τους σε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Μεγαλύτερη βέβαια επιτυχία ήταν το semi-final του FA. Εκεί απέδειξε η Σαλαμίνα ότι είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του παρικιακού μας πρωταθλήματος. Έχει κερδίσει και το πρωτάθλημα και τώρα βρίσκεται στον τελικό του Challenge Cup και βλέπει την ομάδα του να κερδίζει με 4-0 την ομάδα του Σινότη, με το nickname Μιουρίνιο.
Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει οδηγήσει την ομάδα του Άρη, την ομάδα της Τρυπημένης, τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Είναι ένας από τους βετεράνους προπονητές του παρικιακού μας ποδοσφαίρου. Η μπάλα στείνεται στο χώρο του κέντρου για τη Νέα Σαλαμίνα και είναι έτοιμη να βγάλουν προς το χώρο του κέντρου. Φάουλ και ξανακερδίζουν οι της Τρυπημένης ακριβώς στον χώρο του κέντρου με ένα φάουλ που πέπεσε και ο Νίκ. Για να δούμε. Φαίνεται στο δεύτερο μέρος να μπαίνουν λίγο πιο απειλητικά οι ομάδες Τρυπημένης. Βέβαια δεν έχουν δημιουργήσει τίποτα το θετικό ακόμη, αλλά βλέπουμε να είναι πιο επιθετική στο δεύτερο μέρος. Κερδίζεται η μπάλα όπως φτάνει στο Ρίφατ και εκεί ο Λίο όπως να διώχνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και να εξαφανίζεται και η τρίτη μπάλα. Πάμε για τέταρτη μπάλα στο παιχνίδι σήμερα. Δύο μπάλες έχουν καταλήξει πάνω από τους φράχτες. Η τρίτη μπάλα έχει καταλήξει πάνω από τη στέγη που βρισκόμαστε εμείς και πάμε να δούμε τι θα έχουμε στη συνέχεια για την ομάδα της Τρυπημένης να εκτελείται στα γρήγορα, να διώχνεται όπως από την Σαλαμίνα. Η ομάδα της Τρυπημένης δείχνει να επιζητά κάτι στο αγωνιστικό παιχνίδι και να έχουμε μια ωραία παλιά από τα αριστερά, να έχουμε διείσδυση, να έχουμε περιμένουν για σέντρα. Διώχνεται όπως εκεί όμως από τον Μάριο, ο οποίος έρχεται να δώσει την μπάλα πίσω προς το Λίο και αυτός μακρινή μπάλα προς τον Νίκ. Τρέχει ο Νίκ να προλάβει την μπάλα, θα την προλάβει πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, την προλαβαίνει, την κοντρολάρει και είναι έτοιμος να δώσει πίσω στο Μούρατ. Μούρατ θα κερδίσει μάλλον ο Νίκ ένα φάουλ εκεί από τα δεξιά όπως επιτίθεται η Σαλαμίνα. Με τον Φίσερ να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο Μούρα λοιπόν είναι έτοιμος από τα δεξιά, είχε κερδίσει. Και έχουμε την ομάδα της Τρυπημένης εδώ, στον χώρο του κέντρου από τα αριστερά, έτοιμη να κάνουν την επίθεσή τους. Με τον Ρίφατ θα κρατά την μπάλα γιατί προς τον χώρο του κέντρου, επίθεση για την ομάδα της Τρυπημένης, όμως εκεί θα κοπεί η μπάλα όπως με τον Λίο να κρατά την μπάλα, να δίνει προς τα αριστερά. Μάριος σπρώχνεται και σπρώχνει, κερδίζει όμως την μπάλα και του δίνεται το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Παίρνει ο Μάριο. Ξανά βγαίνει παλιά προς τον Μάριο, έτοιμο να μπει στα καρέ. Όμως εκεί πάρα πολύ ωραίο το challenge ήταν από τον Jason. Του κόβει την μπάλα και έρχεται στον χώρο του κέντρου. Έχουμε μια ωραία παλιά για την ομάδα της Τρυπημένης. Όμως εκεί με αυτοθυσία ο τερματοφύλακας βγήκε και έσωσε ένα σίγουρο τέρμα για την ομάδα της Τρυπημένης. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, όμως ο διαιτής έχει δώσει κόρνετ. Κόρνε εκεί για την ομάδα της Τρυπημένης. Μάλλον είναι goal kit. Και βρισκόμαστε 5 λεπτά στο 50. Με τη Σαλαμίνα να προηγείται 4-0. Αλλά στο δεύτερο μέρος φαίνεται η Τρυπημένη έχει ανασυντάξει τις δυνάμεις της. Φαντάζομαι ότι λέχθηκε μέσα στα αποδυτήρια με τον Συνότη. Και φαίνεται ότι η ομάδα της Τρυπημένης μπήκε στο παιχνίδι πιο δυνατά. Βέβαια το 4-0 είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. 4-0 για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Και από ό,τι με πληροφορούν και οι μετεωρολόγοι εδώ, έχουμε και τον αέρα υπέρ της Τρυπημένης. Διαμαρτύρομαι, κύριε δικαστά.
Να βάλουμε τη λάμπα τώρα, γιατί τις σκοτίνες, για τα interview. Σαλαμίνα, βρίσκεται στην επίθεση πάλι από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Διώχνουν διεστριμμένοι στον χώρο του γήπεδου, προσπαθούν να συντάξουν τις δυνάμεις τους και φαίνεται ότι έχουν καταφέρει να επιβληθούν λίγο στο κέντρο. Όμως η Σαλαμίνα, ομάδα με πείρα, δεν θα επιτρέψει την ομάδα της τριβημένης με τον Μάριο να κερδίζει μπάλα μέσα στην μικρή επαορθωτική, έτοιμο να βγάλει σέντρα, βγάζει σέντρα, κεφαλιά, γκολ! Με το Στίβ! Με το Στίβ να είναι να κάνει το 5-0. Για φαντάσου λοιπόν ο Στίβ να πετάγεται πιο ψηλά από τον αμυντικό. Από τον Έρεβαν. Και η Σαλαμίνα να κάνει το 5-0. Θα πάμε μια ντουζίνα σήμερα. 52. Φτάσαμε στο 52ο λεπτό με τη Σαλαμίνα να κερδίζει το παιχνίδι με 5-0. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι και ποια δύναμη πρέπει να βάλουν οι τις τριπημένες για να ανατρέψουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα. Το παιχνίδι φαίνεται πιο εύκολο για την ομάδα της Σαλαμίνας πριν αρχίσει, όταν βλέπαμε ότι και δύο ομάδες είναι ισοδύναμες, ενώ είδαμε ένα 45 λεπτό μονόλογο της Σαλαμίνας να κυριαρχεί στο αγωνιστικό χώρο και να προηγείται με 5-0. Έχουμε δίπλα μας, κυρίες και κύριοι, ένα από τους ανθρώπους που έφεραν εδώ την τριπημένη. Ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει και στα καλά τους και στα άσχημά τους. Είναι ο φίλος ο Σωτήρης της τριπημένης, ο οποίος για χρόνια ακολουθεί την ομάδα του. Είναι ο άνθρωπος που του συμπαραστέκεται και στα καλά τους και στα κακά τους. Φίλε Σωτήρη. Φίλε, σήμερα δεν είναι η μέρα της τρυπημένης. Δεν παίξαμε καθόλου μέχρι τώρα. Έπρεπε να φάμε παραπάνω κόμπος όπως είμαστε τώρα. Αλλά γιατί σήμερα η τρυπημένη δεν μας έδειξε αυτά τα παιχνίδια που ξέρει να παίζει τόσα χρόνια? Τα προηγούμενα δύο παιχνίδια με τη Σαλαμίνα, έναν-έναν, είδα και τυχερή την πρώτη φορά. Το περασμένο παιχνίδι που παίζαμε την περασμένη Πέμπτη, κερδίσαμε 4-2 τη Σαλαμίνα για το Challenge Cup. Σήμερα δεν έχει τριβημένη, δεν είναι εδώ. Δεν έχει ομάδα σήμερα. Οι ποδοσφαιριστές έχετε ποδοσφαιριστές χτυπημένους ή είναι ήδη ποδοσφαιριστές που παίζουν? Ήδη ποδοσφαιριστές, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Εδείξαν σήμερα ότι η Σαλαμίνα είναι πάρα πολύ πιο καλύτερη. Για να δούμε μια ευκαιρία για την τριβημένη και πάει goal. Ναι, πάει ένα τέρμα. Πάει ένα τέρμα για την τριβημένη, έχει μειώσει σε 5-1. 5-1 λοιπόν με την τριπημένη, για να δούμε ποιος έχει βάλει το τέρμα. Με τον πιτσιρικά που κρατάει την μπάλα πρέπει να είναι ο εκτελεστής. Ο Ρίφατ μάλλον έχει βάλει το τέρμα. Ο Ρίφατ έχει βάλει το τέρμα και έτσι λοιπόν έχουμε 5-1 στο 58ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Για να δούμε αν θα ξαναβρει η τριπημένη στόχο με τον Τένις να κρατάει την μπάλα, να μπαίνει απειλητικά. Απειλητικά μόνο στον Τένις, να πλασάρει τον τερματοφύλακα, όμως εκεί ο Κάλλη με πάρα πολύ καλή απόκρουση διώχνει την μπάλα για να καταλήξει σε πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ήταν καλή ευκαιρία, αλλά εκεί ο έμπειρος τερματοφύλακας της τριπημένης απέκρουσε τη μονομαχία που είχε δώσει με τον Τένις. Ένα πλάγιο για την ομάδα της Σαλαμίνας με τον Μάριο εκεί στο σημειάκι του κόρνερ, όπως επιδίδεται η Νέα Σαλαμίνα.
Για δούμε. Πλάιο. Εκτελείται. Πλάιο ξανά για την Νέα Σαλαμίνα. 60 λεπτό. Στο 5-1. Οι φιλάθλοι έχουν δει 6 τέρματα και είμαι σίγουρος ότι έχουν ευχαριστηθεί περισσότερο οι φιλάθλοι της Νέας Σαλαμίνας, αφού έχουν δει την ομάδα τους να σημειώνει 5 τέρματα. Ο Μάριος είναι ένας πάρα πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής σήμερα. Έχει αναστατώσει την άμυνα της τριβημένης. Πλάιο για την ομάδα της Σαλαμίνας. 5-1 κυρίες και κύριοι. Εδώ στο γήπεδο του Kingsbury. Ένα πάρα πολύ καλό γήπεδο. AstroTurf. Έτσι δεν έχουμε κανένα λασπωμένο γήπεδο σήμερα. Είναι πάρα πολύ καλό το παιχνίδι. Μπορεί να παίξεις σε χαμηλό παιχνίδι και να στρώσεις την μπάλα κάτω. Ένα από τα ατού που έχει η τρυπημένη, η οποία είναι μαθημένη να παίζει στο σε AstroTurf. Δυστυχώς δεν εκμεταλλεύτηκε σήμερα το πλεονέκτημα αυτό που έχει, μια και το γήπεδο της εκεί στο Holloway Road είναι AstroTurf και είχε το πλεονέκτημα να παίξει παιχνίδι σήμερα καλύτερα. Βαλιά στα καρέ της Σαλαμίνας εκεί με το Ρίφατ να παίρνει την μπάλα και να την κερδίσει ο τερματοφύλακας εύκολα και να προσπαθεί να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάμε στο 60 λεπτό. Ο Μάριο επιστρέφει πίσω. Κάνει και επιθέσεις ο Μάριο, παίζει και αμυντικά είναι ο παίχτης ο οποίος είναι, θα έλεγα σήμερα, είναι η μηχανή της Σαλαμίνας. Okay. 5-1 λοιπόν η ομάδα της Σαλαμίνας σε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Το δεύτερο μέρος φαίνεται να αλλάζει λίγο τα δεδομένα για την ομάδα της τριβημένης. Δίπλα μας ο Πέτρος Μιχαήλ, ο δημοσιογράφος, ο οποίος θα μας δώσει λίγο τα φώτα του. Πώς βλέπει το δεύτερο μέρος και πώς βλέπει τη συνέχεια. Βέβαια είναι 5-1, δύσκολο να ανατραπεί το σκορ. Η τριβημένη είναι πολύ ανεβασμένη δεύτερο μήχρονο. Έκανε δύο αλλαγές ο Στιφ και άλλαξε η ομάδα του. Αλλά δυστυχώς έδωσε ένα ακόμα τέρμα στο πέμπτο, από λάθος των παιχτών της πάλι. Παίζει καλύτερα τριβημένη. Έχει την υπεροχή τώρα και βλέπω να βγάλει και τέρματα, άλλα τέρματα τριμημένη. Μια ελαφρία υπεροχή, διότι η μπάλα παίζεται λίγο στο κέντρο. Έχει κουραστεί και ο Στίβ, ο οποίος ήταν η κινητήριος μηχανή για τη Νέα Σαλαμίνα. Συμφωνώ πολύ τα Γιώργο μου, η τριμημένη έχει αναβάσει στροφές τώρα και γέμισε το κέντρο της Γιώργο και κερδίζει μπάλα τώρα. Ενώ στο πρώην μηχρονό ήταν ανύπαρκτο στο κέντρο. Πάντως, Γιώργο μου, σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Μια Σαλαμίνα καταπληκτική. Είχα αναφέρει προηγουμένως ότι έπρεπε να εκμεταλλευτεί η τριβημένη το γήπεδο του AstroTurf, δεδομένου ότι για χρόνια παίζει εκεί στο Holloway που είναι AstroTurf και έπρεπε να έχει περισσότερο στρώσει το παιχνίδι υπέρ της. Γιώργο, συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν παίζει το AstroTurf, παίζουν οι παίχτες και σήμερα είναι ανύπαρκτη η τριβημένη. Βλέπω τους δύο μπροστινούς παίχτες που είναι ψηλοί. Δεν έχουν πάει ποτέ πίσω να μου κρούσουν την μπάλα σε ένα κόρνερ. Ναι, και να σκεφτώ. Υπάρχει ένα κενό. Ναι, και να σκεφτώ ότι ο Στιβ, ο οποίος είναι ένα και 70, να παίρνει κεφαλιά από τους αμυντικούς της τριμημένης σε αυτή τη φάση και να σημειώνει τέρμα με κεφαλιά, σημαίνει ότι υπήρχε μια μεγάλη αδυναμία πίσω στην αμυντική παράταξη της τριμημένης. Γιώργο μου, συμφωνώ απόλυτα. Οι παίχτες τριμημένης είναι σήμερα δέσμο. Δεν του πιστεύω ότι παίζουν σήμερα την μια εβδομάδα. Κρίσαν 44-2 και είχαν παίξει καταπληκτικά. Σήμερα είναι ανύπαρκτη, πραγματικά. Έχουμε απέναντί μας, όπως ανάφερα προηγουμένως, δύο καταξιωμένους προπονητές, τον Γεωργίου και τον Σινότη. Είναι δύο προπονητές οι οποίοι έχουν αναδείξει το παρκιακό μας πρωτάθλημα σκαλιά πάνω. Γιώργο μου, υπήρξαν και δύο πολύ μεγάλοι παίχτες και ευτυχώς είχαν και μεγάλοι προπονητές. Πραγματικά είναι καλύτερη στην παρκιά μου αυτή τη στιγμή. Δίχως any doubt. Να είσαι καλά, φίλε Πέτρο μου. Μας έδωσε και τα φώτα του ο συνάδελφος, ο Πέτρος ο Μιχαήλ. Και να μπούμε ξανά στο παιχνίδι μας.
για την ομάδα της Σαλαμίνας ο Λίο. Κλέβει την μπάλα, πέφτει κάτω, κερδίζει φάουλ. Φάουλ μεταξύ χώρου και μεγάλης επαρθοδικής για τη νέα Σαλαμίνα, η οποία αφυπνίζεται λίγο, βλέποντας ότι η τριβημένη στο δεύτερο μέρος μπήκε λίγο πιο απειλητικά. Αφυπνίζεται λίγο η Σαλαμίνα και κερδίζει στα γρήγορα. Ο Στίβ θα χτυπάει την μπάλα. Πάρα πολύ γρήγορα. Ξανά ο Στίβ. Ωραία παλιά στο Μιούρατ. Τρέχει αυτό να πάρει την μπάλα. Η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Και εκεί παρολίγο να είχαμε ακόμα ένα γκολ. Όμως ο Κάλι στα γρήγορα δίωξε την μπάλα. Μάριο. Ο Ράιαν ήταν με το νούμερο 4 της Σαλαμίνας, καλός ποδοσφαιριστής πίσω στην άμυνά του. Ξανά για την ομάδα της τριβημένης. Η μπάλα φεύγει πάρα πολύ ωραία στο Ρίφατ. Προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα. Ωραία σέντρα, η μπάλα πάει στον τερματοφύλακα της Σαλαμίνας. Ήταν σέντρα από τον Σαφράς, τον Πιβάνο. Ένας πάρα πολύ καλός παίχτης της τριβημένης. Ξανά η Σαλαμίνα στην επίθεση για να δούμε εκεί ο τερματοφύλακας πέφτει κάτω και μπλοκάρει σε δύο επιθετικούς της Σαλαμίνας. Καλή απόκριση του. Και ξανά ο Μάριο Τσορτσίου, ένας πάρα πολύ καλός παίχτης πίσω στην άμυνα για τη νέα Σαλαμίνα, δίνει εκεί στον Νίκ. Νίκ προσπαθεί να ξεφύγει, ξεφεύγει πάρα πολύ ωραία. Ξανά τρέχει ο Μούρατ εκεί. Όμως η μπάλα είναι σε πλάγιο για την ομάδα της τριβημένης. Παρακαλώ, ναι. Η τριβημένη είναι το πρώτο παιχνίδι που χάνει μετά τα Χριστούγεννα, που άρχισε ο δεύτερος γύρος και στα κύπελλα και στο πρωτάθλημα είναι το πρώτο game που... Ναι, είναι ίσως το πρώτο παιχνίδι που παίζεται μετά από αυτά που μου ανάφερε σε φίλε Σωτήριο. Δεν αποδίδει καλά η τριβημένη σήμερα. Όχι σήμερα. Σήμερα δεν είναι. Είναι δίκαια η Σαλαμίνα να προηγείται με 5-1 που μπορούσε να ήταν και 8-1 στο παιχνίδι σήμερα. Για να δούμε την εξέλιξη του αγώνα. Φαίνεται βέβαια ότι η τριβημένη στο δεύτερο μέρος έχει ισορροπήσει το παιχνίδι και κάνει τις γεύσεις της επιθέσης. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κανένα βέβαια πρώτου τέλους μακάριζε. Μέχρι που να σφίξει ο διαιτητής δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο παιχνίδι. Σαν να είσαι μια με το Στίβ να τρέχει. Έχει κουραστεί ο Στίβ. Ακριβώς έπαιζε στο χώρο του κέντρου και έδωσε το δικαίωμα στην ομάδα της τριβημένης να ανασυνταχθεί και να φτάσει στο χώρο του κέντρου. Σαλαμίνα ξανά από τα δεξιά έτοιμοι να βγάλουν κάποια σέντρα. Θα βγει σέντρα με το Λίο. Έτοιμος βγάζει τη σέντρα εκεί. Διώχνεται όπως με τον Νίκ να έτοιμο να τραβήσει σιούτ. Όμως κόβεται και προσπαθεί να ξανά χτυπήσει την μπάλα. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο. Ελεύθερο μάλλον για την ομάδα της τρυπημένης. Πεντένα για την ομάδα της Σαλαμίνας, η οποία σήμερα σε αυτό το γήπεδο, εδώ στο Kingsbury, έχει δώσει μαθήματα τεχνικής το πρώτο 45 λεπτό για την ομάδα της τριβημένης. Μπαίνει απειλητικά τώρα, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η φάση. Ο πιτσιρικάς προσπαθεί να ξεφύγει εκεί, θα ξεφύγει και θα βγάλει προς τα δεξιά εκεί ο Στίβ, του παίρνει την μπάλα και έχουμε ένα φάουλ τώρα για την ομάδα της τριβημένης στα πλάγια. 5-1 το παιχνίδι μας.
Παίζουμε στο 70 λεπτό του δευτέρου μέρους. Εβδομήντα λεπτά έχουν περάσει και έχουμε την Νέα Σαλαμίνα που προηγείται με 5-1 και η Τριμμένια κερδίζει ένα φάουλ από πάρα πολύ καλή θέση από τα αριστερά. Για να δούμε. Εκτελείται κεφαλιά. Ναι, πάει στον τερματοφύλακα, διώχνει όπως όπως, αλλά επιστρέφει πίσω η μπάλα στο Ρίφατ και κάνει το 5-2. Όπως αναφέραμε, η Τριμμένη στο δεύτερο μέρος μπήκε απειλητικότατα και έχει στριμώξει η Σαλαμίνα και έχει σημειώσει δύο τέρματα. 5-2, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρεις πού θα φτάσει το τελικό σκορ στο σημερινό παιχνίδι. Ενώ με τους φιλάθλους της Σαλαμίνας να προσπαθούσαν να δώσουν τη Σαλαμίνα στους ποδοσφαιριστές να μπουν στο παιχνίδι. Έχει γίνει δύο αλλαγές για την ομάδα της Τριμμένης που έχουν αναστατώσει το παιχνίδι. Έχουν αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Όπως αναφέραμε και ο Στίβ, μέσα στον χώρο του κέντρου έχει κουραστεί και δίνει το δικαίωμα στους ποδοσφαιριστές της Τριμμένης να κάνουν το παιχνίδι τους. 5-2. Δεν έχει κριθεί ακόμα τίποτα. Μπορεί να ανατραπεί το σκορ, δεν ξέρει κανένας πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Είμαι σίγουρος ότι αυτά που έχουν ακούσει οι ποδοσφαιριστές της Τριμμένης στα αποδυτήρια από τον Συνότι θα ήταν πάρα πολλά για να τους αλλάξει την οτροπία τους. Πέντε-δύο, ένα πλούσιο παιχνίδι, πολλά τέρματα, χορταστικά, για να δουν οι φίλαθλοι μας. Ο Στίβ έτοιμο να χτυπήσει αυτό το ελεύθερο, δίνει προς τα αριστερά, προς τον Μάριο Τσορτσίου, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ καλά σήμερα, ξανά με την ομάδα της Τριμμένης να αγχώνονται πιο κοντά στους ποδοσφαιριστές της Σαλαμίνας και να μην τους δώσουν γήπεδο. Ωραία παλιά, όμως η μπάλα πάει στον τερματοφύλακα, τον Κάλλη, και αυτός το ελεύθερο στα γρήγορα πάει η μπάλα προς το χώρο εκεί που τρέχουν οι της Τριμμένης. Με το Ρίφατ να δίνει στα δεξιά, όμως εκεί να διώχνεται η μπάλα από το Λίο και ακρατάει. Νίκ. Προσπαθεί να ξεφύγει Νίκ, φεύγει ωραία, δυνατός ποδοσφαιριστής. Δυνατός ποδοσφαιριστής ο Νίκ, δεν δώσε το δικαίωμα. Ένα πλάγιο για την Σαλαμίνα στο χώρο του κέντρου. 5-2. Έχουν χορτάσει οι φιλαθλοί μας τέρματα σήμερα και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει, ίσως δούμε κι άλλα. Από ποια πλευρά όμως δεν το ξέρω, αλλά σίγουρα ότι η κούραση των ποδοσφαιριστών θα δώσει κι άλλα τέρματα στο παιχνίδι. Και αρχίσαν να μιλούμε και για extra time ορισμένοι. Να δούμε πού θα πάει το σκορ. Τόσο δυσκολοποιήθηκε αυτό, αλλά δεν ξέρει κανένας. Είπαμε μέχρι που να σφυρίσει ο διαιτητής. Βρισκόμαστε βέβαια στο 75ο λεπτό. Έχουμε ακόμη 15 λεπτά για να ανατραπούν πολλά και σε αυτά τα 15 λεπτά σίγουρα έχουμε δει πάρα πολλές ανατροπές. Για σέντρα, για την Σαλαμίνα, διώχνεται όπως από την Τριμμένη σε κόρνερ. Όχι, την προλαβαίνω εκεί για να ξαναπάρει ο Στίβ. Θα δώσει το πρώτο χώρο του κέντρου. Και την Τριμμένη να έρχεται στην επίθεση. Με το Ρίφα να δίνει παλιά προς τα πίσω. Ωραία παλιά στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε, θα βγει σέντρα. Βγαίνει σέντρα, διώχνεται όπως εκεί για την ομάδα της Σαλαμίνας. Παρολίγο να είχαμε τέρμα, όμως εκεί δυστυχώς χάθηκε μια καλή ευκαιρία για την Τριμμένη. Η ομάδα της Σαλαμίνας, το Μούρατ, έτοιμο να βγάλει τη σέντρα του, τη βγάζει, πάει στον Νίκο, ο Νίκο έτοιμος για σιούτ. Δεν θα τραβήσει όμως, ας πίσω στο Λίο, θα χάσει την μπάλα και θα πάει, θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Για να δούμε. Κουτσάριο!
Έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας, έχουμε ακόμα 23 λεπτά για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Για να σας δώσουμε λίγο την ευκαιρία, χωρίς φλιαρία, να δείτε λίγο το παιχνίδι. Νίκ στην επίθεση. Θα δώσει δεξιά, θα δώσει, ναι, δεν είναι offside. Μπαίνει απειλητικά στα καρέ, για δούμε, κοντρολάει την μπάλα, όμως εκεί με αυτοθυσία πέφτουν τα πόδια του και έχουμε τον Κάλλη να πιάνει την μπάλα στα γρήγορα και να δίνει προς το χέρι του κέντρου εκεί που ήταν ο Αντωνιάδης. Φάουλ για την ομάδα της Τριμμένης. Και πάει εκεί ο Λίο να δεχτεί τις παρατηρήσεις του διαιτητή, του Φίλιπ Μάιλς, που κρατά το παιχνίδι πάρα πολύ καλά μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά ένα άρχον του γηπέδου, δεν αφήνει την φάση να περάσει χωρίς να κάνει την παρατήρησή του, έχει δώσει και τις κίτρινες του κάρτες. Έτσι λοιπόν έχει αφήσει τους ποδοσφαιριστές να τους δώσει το μήνυμα ότι εγώ είμαι ο άρχον του παιχνιδιού, παίξετε αθλητικά και θα μείνετε στο παιχνίδι διαφορετικά, θα πάρετε την άγουσα. Έτοιμη η Τριμμένη να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση, η μπάλα εκτελείται, σηκώνει ύψος, κεφαλιά εκεί, πάει που! Παρολίγο να είχαμε το τρίτο τέρμα, όμως εκεί μια καλή ευκαιρία για την ομάδα της Τριμμένης, χάθηκε. Και βρισκόμαστε στο 5-2. Μούρατ, πάει να κλέψει την μπάλα. Εκεί όμως διώχνεται η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε πλάγιο για την ομάδα της Σαλαμίνας. Έχουν χαθεί αρκετές μπάλες μέχρι τώρα. Έχουν χαθεί αρκετές πάνω στους φράχτες, πάνω στις οροφές. Επιστρέφει η μπάλα πίσω για να έχουμε τον Μάριο τον Γεωργίου να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο για την ομάδα της Σαλαμίνας. Η μπάλα ξανά στα χέρια των Σαλαμινέων. Σαν με το Μούρα την μπάλα όμως σε πλάγι. Όπως βλέπετε στους δέχτες της τηλεόρασης σας υπάρχουν μπροστά μας και κάποια προστατευτικά κολόνες που μας δυσκολεύουν κάποτε να δούμε τις φάσεις καλύτερα στο παιχνίδι. Ευτυχώς τα κολπός εκεί είναι ελεύθερα που μπορούμε να δούμε την μπάλα που κατευθύνεται στο πλεκτό. Μακάρι να δούμε και άλλα τέρματα. Αυτό που ενδιαφέρει τους φιλάθλους είναι να βλέπουν τέρματα, αλλά με διαφορετικά συναισθήματα. Οι Σαλαμίνοι έχουν δει την ομάδα τους να ευτυχεί 5 φορές, να στέλνει την μπάλα 5 φορές στο πλεκτό, ενώ η Τριμμένη 2 φορές στο δεύτερο μέρος που μπήκε πιο απειλητικά στο παιχνίδι. Σαλαμίνα με τον Νίκ να κρατάει στο χώρο του κέντρου. Έχει αλλάξει λίγο το ρυθμό της Σαλαμίνα τώρα. Βλέπει πρώτου φάσματος ότι έχει φάει 2 τέρματα, να μπαίνει στο παιχνίδι πιο καλύτερα. Συνεχίζει με το Στίβ να τραυματίζεται για να πέφτει κάτω και να δούμε τη Σαλαμίνα να μπαίνει απειλητικά. Πέναρτι για την ομάδα της Σαλαμίνας. Και ο Στίβ, ο οποίος ήταν τραυματισμένος, συνέρχεται γιατί θα χτυπήσει και το πέναρτι. 5-2 λοιπόν, η Σαλαμίνα έχει κερδίσει πέναρτι στο 74ο λεπτό. Ήταν ένα πέναλτι καθαρό μέσα στο παιχνίδι. Ο διαιτητής δεν δίστασε καθόλου. Θα του δώσει και η κίτρινη κάρτα για να δούμε. Δεν ήταν ο τελευταίος ποδοσφαιριστής για να δεχτεί την κόκκινη. Σίγουρα είναι η κίτρινη κάρτα. Yeah.
Το πέναλτι ήταν καθαρότατο. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Και είναι κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Τζέισον. Για δούμε. Πάει εκεί. Ο Νίκο Μιούερ, ο οποίος έχει σημειώσει δύο τέρματα. Για να δούμε αν θα κάνει το hat-trick. Πάει εκεί για να κάνει το hat-trick ο Νίκ. Χτυπάει η μπάλα, πάει που. Πάει μέσα. 6-2. 6-2 για την Σαλαμίνα. Με hat-trick του Νίκ Μιούερ. Οπα, οπα, οπα! Και με τον φίλο τον Γιάννη της Σαλαμίνας να φωνάζει συνεχώς. Οπα, οπα, οπα! Οπα, οπα, όπως τον ακούτε. Βέβαια είναι χαρούμενος σήμερα, ενώ την περασμένη εβδομάδα όταν η Σαλαμίνα η Τάτο από την τριμημένη χώστηκε στα... Ήταν απόν, λέει. Έξι δύο λοιπόν για την Σαλαμίνα, 75 λεπτό. 15 λεπτά για την ομάδα της Τρυπημένης να αλλάξει το ρου του παιχνιδιού. 6-6. Παίζουμε στο 30 λεπτό του δεύτερου μέρους, αν θέλετε στο 70, κυρίες και κύριοι. 15 λεπτά απομένουν για να αλλάξει η Τρυπημένη το εις βάρος της αποτέλεσμα. 6-2 μέχρι αυτή τη στιγμή, με την Σαλαμίνα να είναι στο χώρο του κέντρου για να δούμε, φεύγει απειλητικά, πάμε για να έχουμε... Είχε κερδίσει ένα πέναλτι πριν από λίγο με τον Στίβ να είναι έτοιμο για σούτ. Θα βάει, αποκρούει όπως ο τερματοφύλακας της Τρυπημένης και μπάλα καταλήγει σε πλάιο για την Σαλαμίνα. Νίκ, ο οποίος έχει σημειώσει το hat-trick σήμερα, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής για τη Νέα Σαλαμίνα, ήταν απειλή για την ομάδα της Τρυπημένης. Ωραία μπαίνει η Σαλαμίνα, ξανά shoot και μπάλα πάει στον τερματοφύλακα, ωραιότατα χτύναξη ο Κάλλη, διώχνει την μπάλα σε κόρνε. Στάθηκε καλά σήμερα ο Μαϊκάλη και η Σαλαμίνα μετά την επίτευξη του έκτου τέρματος έχει ξαναπάρει το παιχνίδι στα πόδια της. Και απειλά την Τρυπημένη και πάλι. Ενώ με το τέρμα που είχε σημειώσει η Τρυπημένη το 5-2, αρκετοί άρχισαν να μιλάνε για extra time. Και ενώ βλέπουμε να πάει μπάλα για 7η φορά στα δίχτυα της Τρυπημένης. 7-2-1, καθαρότατο σκορ για την ομάδα της Σαλαμίνας, που ήταν ο άρχον του γηπέδου σήμερα. Καμία αμφιβολία δεν χωράει ότι η Σαλαμίνα σήμερα μπήκε απειλητικά και έκανε το παιχνίδι της όπως ήθελε. 7-2. Δεν ανατρέπεται ούτε με τους αγγέλους. Πάμε ξανά. Παιχνίδι. Ένα χορταστικό παιχνίδι με αρκετά τέρματα. Οι φίλαθλοι βέβαια της Σαλαμίνας το ευχαριστήθηκαν περισσότερο. Offside. Το replay έδειξε ότι δεν ήταν offside.
Να δούμε βέβαια το replay, ήταν offside, όπως λέει και ο φίλος μου ο Τάκης, ο Φελάς. Σκοτώνει τον χρόνο η τριβημένη. Και από εκεί που και από εκεί που οι φίλαθλοι ασχολούνται με το παιχνίδι το σημερινό. Και από εκεί που οι φίλαθλοι ασχολούνται με το παιχνίδι το σημερινό, τώρα άρχισαν να ασχολούνται με τα παιχνίδια του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Μια και είναι άχαρο το παιχνίδι για αυτούς. Βλέπουν την ομάδα τους βέβαια να χάνει με 7-2. Θα χάσουμε και το λογαριασμό. Ευτυχώς παίρνουμε κάποιες σημειώσεις. Οι Αφρικανοί δεν θα ξέραμε πώς ήταν το αποτέλεσμα. Χορταστικό το αποτέλεσμα. Έχουν δει αρκετά τα μάτια μας σήμερα με την Σαλαμίνα να παίζει παιχνίδι κλάσης. Πιο πάνω ακριβώς από την τριβημένη που σήμερα δεν μας έδειξε τίποτα και το όνομά της συνταυτίζεται με το τριβημένη άμυνα. Μπάλα πίσω πάει στον τερματοφύλακα της Σαλαμίνας που δεν είχε και πολλές δουλειές σήμερα. Μάζεψε βέβαια την μπάλα δύο φορές από το πλεχτό του, αλλά δεν είχε και πολλή δουλειά. Εν συγκρίση με τον φίλο μας τον Μάικ Καλή, ο οποίος είχε πάρα πολλή δουλειά σήμερα να κάνει και εδώ στις τελευταίες στιγμές έχει πέσει στην αιστεία του να αποσοβήσει άλλους κινδύνους. Και τον φίλο μου τον Μιχαλάκη τον Μιχαήλ, τον πρόεδρο της Σαλαμίνας, τον κύριο Απόρα, πήγε αφαίρει τη σαπάνια του και έρχεται εδώ να μας δώσει και αυτό στα φώτα του. Φίλε Μιχαλάκη, πρόεδρε της Νέας Σαλαμίνας, πώς είδες το παιχνίδι σήμερα? Βλέπει εδώ. Νομίζω σήμερα είναι μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της Νέας Σαλαμίνας. Φυσικά και άλλες φορές έχουμε κάνει εμφανίσεις, αλλά ειδικά στο πρώτο ημίχρονο νομίζω η ομάδα μας ήταν μια κλασική ομάδα. Είναι προς τιμή του Κυπριακού ποδοσφαίρου που έχουμε ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες παίζουν έτσι ποιοτικό ποδόσφαιρο. Ασφαλώς είναι προς τιμή, διότι έχουμε δύο παρικιακές μας ομάδες που φτάνουν στον τελικό του Challenge Cup. Ναι, πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Τριβημένης, η οποία έφτασε στον τελικό. Το παιχνίδι διεξάγεται μάλλον μέσα στα αθλητοπρεπέστατα. Πάρα πολύ αθλητοπρεπέστατα το παιχνίδι. Το οποίο πάλι είναι προς τιμή όλων μας. Βέβαια το σκορ δεν αφήνει κανένα περιθώριο για να έχουμε αντιαθλητικές συμπεριφορές. Συμφωνώ απολύτα. Είναι επίσης και οι φιλάθλοι της Τριβημένης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τριβημένης, οι οποίοι πρέπει να τονίσω ότι είναι φίλοι μας. Είμαστε συμπατριώτες, αγωνιζόμαστε μέσα στα πλαίσια του καλώς αγωνίζεστε και θέλω να πιστεύω έτσι θα συνεχίσουμε, Γιώργο. Μου μίλησες λίγο σαν πρόεδρος της Σαλαμίνας. Μίλα μου τώρα σαν αντιπρόσωπος του ΚΟΠΑ. Είναι μια τεράστια δουλειά που κάνουμε στον ΚΟΠΑ. Είναι μια δουλειά η οποία την θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αλλά η προσπάθεια μας που γίνεται να διατηρούμε τα κυπριόπουλα τα οποία έχουμε και γραμμένα μέσα στα βιβλία μας, περίπου 600-700 κυπριόπουλα, να τους προσφέρουμε ποδόσφαιρο, ούτως ώστε να είναι μεταξύ τους φίλοι, να γνωρίζονται με τις οικογένειες τους, τις οποίες για παράδειγμα πολλά ωφέλη μπορεί να έχουν αυτές οι επαφές. Και τώρα σαν επιστροφή πίσω σαν πρόεδρος της Σαλαμίνας, κρατάς μια σαμπάνια, για ποιο λόγο? Ο λόγος είναι ευνόητος, Γιώργο μου, ο λόγος είναι για να κάνουμε celebrate και ελπίζω θα δώσω και στο φίλο μου το Σωτήρι τώρα την πρόεδρο της Τριβημένης. Το κύπελλο το έχουμε εμείς. Θανάση, από εδώ βλέπε λίγο, να δούμε τα δύο παιδιά της Τριβημένης και της Σαλαμίνας που πάντα στα παιχνίδια, αυτό που κυριαρχεί στα παιχνίδια τα δικά μας είναι η φιλία που έχουν μεταξύ τους οι φίλαθλοι.
Και σήμερα βέβαια και το σκορ όπως αναφέραμε είναι ένα σκορ το οποίο δεν χωρεί καμιά αμφιβολία για να υπάρχει η αντιαθλητική συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών και των φιλάθλων. Απομένω μόνο πάρα πολύ λίγα λεπτά. Εγώ μου απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο της Σαλαμίνας, ο οποίος, ναι, όλος τον κόσμο της Σαλαμίνας και γενικά όλους τους φιλάθλους οι οποίοι παρευρέθηκαν σήμερα στον το παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι το σωματείο της Σαλαμίνας θα πρωτοσταθεί πάντα στα δεδομένα του Παρικιακού και τα συγχαρητήρια μου πάνε επίσης και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι κάνουν τεράστιες προσπάθειες ούτως ώστε η ομάδα μας να πρωτοσταθεί. Να είσαι καλά Πρόεδρε, Σωτήρη μου. Γιώργο, το κύπελλο το έχουμε εμείς και θα τους το δώκουμε δανεικό της Σαλαμίνας φέτος. Για το πάρουμε του χρόνου. Για το πάρουμε πίσω. Θα πω καλή κουβέντα με τον φίλο μου τον Σωτήρη για να κλείσει σχεδόν το παιχνίδι. Το κύπελλο το κρατάει η Ετρυπημένη, θα το δώσει φέτος στη Σαλαμίνα από τη λέει και του χρόνου πάλι θα το ξαναζητήσει από τη Σαλαμίνα. Να δούμε το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Τώρα υπάρχει μια αμφισβήτηση μεταξύ Σαλαμινέων και Τρυπημένης. Ποιο ήταν το παιχνίδι του περσινό, ήταν της Τρυπημένης ασφαλώς. Ξέχασε, ξέρω το φίλο μου ο Γιάννης. Πάμε να δούμε. Το τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Σαλαμίνα 7-2. Ένα αποτέλεσμα που δεν χωρεί αφιβολία ποιος ήταν το αφεντικό σε αυτό το παιχνίδι. Σαλαμίνα, το πρώτο 45 λεπτό ήταν καταιγιστική η Σαλαμίνα. Έπαιξε πάρα πολύ καλά και στρίμωξε την ομάδα της Τρυπημένης. Τη φιλοδόρησε με 4 τέρματα. Στην επανάληψη η Τρυπημένη πήγε στο παιχνίδι πιο απειλητική. Κατάφερε να μειώσει σε 5-2. Αλλά η Σαλαμίνα στη συνέχεια επέβαλε ξανά το ρυθμό της και φτάνουμε να είμαστε στα τελευταία λεπτά και η Σαλαμίνα να κερδίζει το παιχνίδι με 7-2. Δεν λέμε να προηγείται, κερδίζει το παιχνίδι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για η Σαλαμίνα να χάσει. Πάμε ξανά η Σαλαμίνα στην επίθεση. Βγαίνει σέντρα, η μπάλα πάνω από τα οριζόντια δοκάρια. Καλή ευκαιρία για την Σαλαμίνα, αλλά είδαμε ένα χορταστικό παιχνίδι και βλέπουμε τώρα και τους ηθήνοντες της Ομοσπονδίας να στείλουν το τραπέζι εκεί με το κύπελο για να δοθεί στον αρχηγό της Σαλαμίνας, να δοθεί στην Σαλαμίνα για φέτος που κατέκτησε αυτό το μεγάλο τρόπαιο. Είναι αυτό το μεγάλο τρόπαιο του Challenge Cup με τους υπεύθυνους του LFA να φτιάχνουν το τραπέζι, να βάζουν το κύπελο πάνω με τα μετάλλια των ποδοσφαιριστών για να θυμούνται ότι αγωνίστηκαν σε αυτό τον υπέροχο τελικό. Ευτυχώς η μέρα μας άρχισε με λίγο ψιλοβροχή, στη συνέχεια όμως σταμάτησε, ο καιρός είναι μουντός, αλλά δεν έχουμε καθόλου βροχή στο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν και οι φίλαθλοι το απόλαυσαν και οι ποδοσφαιριστές σήμερα στο παιχνίδι. Παίχτηκε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ένα άθλητο πρεπέστατο παιχνίδι που πραγματικά ανεβάζει και την παροικία μας στα μάτια άλλων που παρακολουθούν. Σαλαμίνα ξανά στην επίθεση με τον Λίο, να δίνει πίσω την παλιά. Καθυστερούν και λίγο τη Σαλαμίνα να φάνε λίγο χρόνο. Με τον Νίγ να κερδίζει κεφαλιά και να κάνει την επίθεση του. Καλός παίχτης. Έχει σημειώσει 3 τέρματα σήμερα ο Νίκ. Ένα φάουλ για την ομάδα της Σαλαμίνας, πάω στη γραμμή. Παίζουμε στο τελευταίο λεπτό. Πλάς κάποιες καθυστερήσεις, αν υπάρχουν, που δεν υπάρχουν.
να φάει λίγο χρόνο η Σαλαμίνα. Βέβαια το αποτέλεσμα δεν την αφήνει να κάνει τις καθυστερήσεις. Ξανά η Σαλαμίνα. Για να δούμε. Διώχνεται όπως όπως. Ο Κάλλη ξανά με τα πόδια να διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Εκεί στο σημάκι του κόρνερ. Αυτοθυσία ο Κάλλη. Μάλλον έχει δοθεί τι. Πλάγιο για την ομάδα της Τριμμένης. Παρόλο ότι είχα την εντύπωση ότι ήταν ο Κάλλη ο οποίος έδιωξε την μπάλα. Εν τούτης ο επόπτης έχει άλλη. Είχε άλλη άποψη και έχει δώσει το πλάγιο για την ομάδα Τριμμένης στον χώρο του κέντρου. Προσπαθούν να βγουν παλιές, όμως εκεί θα χάσει την μπάλα ο Jason από τα δεξιά. Κανένας ποδοσφαιριστής από την ομάδα της Σαλαμίνας δεν υστέρησε σήμερα. Και ο διαιτής να κάνει τη λήξη του αγώνα. Πάμε να δούμε σήμερα τον μαέστρο του Κυπριακού ποδοσφαίρου, τον Γιώργο του Γεωργίου. Πάρα πολύ χαρούμενο σήμερα, Γιώργο μου, που είδες το παιχνίδι. Really good game today. I'm really pleased with the boys after the reaction on Tuesday. We should have really made what we did today, all the possession that we've done, we should have really done that on Tuesday as well. But great cup final between two Cypriot sides, first time in history, maybe. No, we have another one. One more, yeah? One more, yeah. But, you know, modern day history, it's fantastic, and it's a credit to everyone, the supporters, and even the community that's been really supportive this season since we've been in the All England and all that. Βέβαια και εσύ τόσα χρόνια κοντά στη Σαλαμίνα έφτασες στο FA Cup, πήρες το πρωτάθλημα, σήμερα Challenge Cup. Μπράβο Γιώργο μου, σε αποκαλούμε μαέστρο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Steve Sinotti, the Mourinho of the Greek League. Sinotti, tell me the truth, your feelings about today. Σαλαμίνα was phenomenal. And that's the end of it. They played very well today. What about Tribu Many? No. We didn't get out of the blocks, but they were phenomenal. So we take our hat off to them. Well done. Last week you played very well against Sallamina. Last week was a different game. This week they played very well. Now we go on to the next game. Thank you. Βλέπουμε τώρα την ομάδα της Τρίμπη Μένης να τους απονείμουν τα μετάλλια τους. Με τον αρχηγό τον Καλή να μπαίνει πρώτος. Και ακολουθούν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Καλά αγωνίστηκαν σήμερα, αλλά μπροστά στην υπεροχή της Νέας Σαλαμίνας η ομάδα της Τριμμένης φαινόταν μια πάρα πολύ μικρή ομάδα σήμερα. Και όπως μας είπε και ο Σινότη, σήμερα η Σαλαμίνα ήταν φανταστική. Και πραγματικά η Σαλαμίνα ήταν φανταστική σήμερα. Το 7-2 φανερώνει το τελικό αποτέλεσμα. Φανερώνει την δουλειά που έκανε η Νέα Σαλαμίνα τον τελευταίο καιρό. Σαλαμίνα τώρα να τρέχουν να πάρουν τα μετάλλια τους με τους ποδοσφαιριστές να είναι τόσο χαρούμενοι και αρχίζουν να μοιράζουν φιλιά και αγκαλιές. Ο Στίβ Σινότη με το παιδάκι του στα χέρια του, με τον γιο του, να χαίρεται σήμερα το παιχνίδι. Θανάση μου εδώ, το πιτσιρικά. Hello. Say hello, Cyprus. Hello, Cyprus. Hello, Cyprus. Very happy. Και ο αρχηγός της Σαλαμίνας, ο Ξουρίς, με δεμένο το κεφάλι στο τέλος για να σηκώσει το κύπελο που έδωσε τη νίκη σήμερα στη Νέα Σαλαμίνα. Chris Ξουρίς, έτοιμος να πάρει το κύπελο το οποίο θα ανέδειξε σήμερα η Σαλαμίνα κυπελούχο του Challenge Cup. Φωνάζει τους ποδοσφαιριστές του. Συμποδοσφαιριστές του να πάνε δίπλα του και να αρχίζουν με τις σαμπάνιες να πητάνε στο γήπεδο. Αυτό είναι μια καλή στιγμή για την ομάδα της Σαλαμίνας. Βέβαια αυτές τις στιγμές τις έχουν ζήσει οι ποδοσφαιριστές της Σαλαμίνας και αρκετό καιρό. Εμείς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ακούτε τις επιφημίες των φιλάθρων της Σαλαμίνας που ολόκληρο χρόνο φέτος έχουν δώσει
όλα τους, μια και έχουν κερδίσει και το πρωτάθλημα, έχουν φτάσει μέχρι το FA Cup, έχουν κερδίσει το Challenge Cup. Τι άλλο θέλουν οι ποδοσφαιριστές και οι θύνοντες της Σαλαμίνας σήμερα. Κυρίες και κύριοι, από το Kingsbury για το Hellenic TV, καλό σας απόγευμα.